Ευχαριστώ τη Φωνή των Πειραιωτών για τη φιλοξενία, τον Διόνυσο τον Εμπειραιή για την οργάνωση και τις Βρυχτορίες για την βιντεοσκόπηση και σας που είστε εδώ καλοκαίρι και με πολύ ζέστη για να πούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα πραγματικά, το οποίο βέβαια είναι τόσο ευρύ που θα το πιάσουμε από την αρχή, θα δούμε τα χαρακτηριστικά των διαλέκτων των δωρικών στο σύνολο, γιατί δεν προλαβαίνουμε βέβαια να τις κάνουμε μία-μία όπως τις κάνουμε στα σεμινάρια και ξέρουμε ας πούμε ποιο είναι ακριβώς χαρακτηριστικό δωρικό, χαρακτηριστικό κριτικό, χαρακτηριστικό των δυτικών διαλέκτων της ελληνικής που είναι δωρικές ή της Βορείου Ελλάδος που είναι δωρικές και μεταξύ των οποίων λοιπόν είναι και η μακεδονική διάλεκτος της ελληνικής, η οποία αποδεικνύεται βέβαια σύμφωνη με την ιστορία, διότι βέβαια ιστορία δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να μπείτε και στη σειρά Πελασγικά στο YouTube και στη σειρά Ελληνοπελασγική Ομογλωσσία να τα συνδυάσετε για να καταλάβετε και εσείς που σας τα προσπαθούμε να τα έχουμε έτοιμα, γιατί δεν οφείλει βέβαια κανείς να διαβάσει τόσο πολύ ιστορία, ότι ας πούμε οι Μινωίτες μας πριν τον Μίνωα ήταν δωρείς, είχαν δωριαία βασιλέα, όπως και οι Μακεδόνες είχαν από τους Πελασγούς, είναι Έλληνες, και βεβαίως παληθεύεται και η καταγωγή τους από τον Αχιλλέα και από πλευράς της μητρός του μεγάλου μας Μακεδόνος, και βεβαίως από πλευράς του πατέρα του ήταν από το Άργος και τη Σπάρτη, και επομένως έχουμε όμοια διάλεκτο στην Κρήτη, στην Λακεδαίμονα, στην Ήλιδα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος να το πούμε, για να καταλάβουμε γιατί έχει δωρικά στοιχεία η μακεδονική διάλεκτος, γιατί έχει δωρικά στοιχεία η κρητική διάλεκτος και οι λοιπές διάλεκτοι οι δωρικές που είναι όλη η Δυτική Ελλάδα, ας πούμε η Δελφή ή η Ακαρνανία ή η Φωκαή, έχουν διάλεκτο δωρική. Εδώ λοιπόν θα τα πούμε συγκριτικά όλα τα στοιχεία των δωρικών διαλέκτων μαζί για να καταλάβουμε τα γλωσσικά του στοιχεία, τα οποία είναι και απόδειξη της ελληνικής γλώσσης και των χαρακτηριστικών της, και μάλιστα οι δωρικές διάλεκτοι όπως θα δούμε έχουν χαρακτηριστικά που διαψεύδουν την ψευδή ειδοευρωπαϊκή θεωρία μόνον οι διάλεκτοι. Επομένως δεν υπάρχουν κέντουμ και σατέμ γλώσσες, είναι υποδιαιρέσεις της ελληνικής, δηλαδή η δωρική διάλεκτος έχει κάπα και η αττική διάλεκτος έχει σίγμα όπως θα δούμε, και αυτά τα ξέρουμε και από τη γραμματική της αττικής διαλέκτου που δεν μας τη μάθανε σωστά, και επομένως συγχρόνως θα έχουμε στοιχεία και για όλη την ελληνική γλώσσα πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διασπορά των δωρικών διαλέκτων με τις πελασγικές ήδη επεκτάσεις των προγόνων μας των Πελασγών και των ελληνικών φύλων που προέρχονται από αυτά στον κόσμο, παραδείγματος χάρη στη Μικρά Ασία, όπου έχουμε τις διαλέκτους της Μικράς Ασίας οι οποίες έχουν δωρικά στοιχεία. Και έτσι δεν είναι βεβαίως αντικείμενα της ξένης γλωσσολογίας η διάλεκτη της Μικράς Ασίας που όλο το υπόβαθρό της είναι ελληνικό, και αυτό το δείξαμε και στο βιβλίο μας η προϊστορική ελληνική Ασία, Πελασγική Ασία, και για όλη την Ασιατική Ήπειρο βέβαια, όχι μόνο για την Μικρά Ασία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, διότι μας αποδεικνύουν τα ψεύδη και της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας και της θεωρίας του Ευάνδρου, του Εράσμου, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπάρχει το δίγαμα στην Αττική διάλεκτο, και αν δεν είχαμε το δίγαμα δεν θα είχαμε διφθόγκους και δεν θα είχαμε μακρά φωνήεντα. Αυτά μπορούμε δε και να τα μελετήσουμε ήδη από τις δωρικές διαλέκτους, οι οποίες
κληροδοτούν στοιχεία και στις νεότερες διαλέκτους, δηλαδή και στις αιωλικές διαλέκτους και στις ιωνικές και στην Αττική διάλεκτο, και έχουμε λοιπόν πλήρη συνέχεια της ελληνικής γλώσσης από τους προγόνους τους πελασγούς και διαμέσου των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής φτάνει σε όλη την ιστορική διαδρομή, φτάνει η γλώσσα μας να είναι ίδια με τη σημερινή της καθομιλουμένης συμπεριλαμβανομένης. Και βεβαίως, όπως θα δείξουμε ήδη με παραδείγματα, η μινωική γλώσσα έχει δωρικά στοιχεία ήδη, άρα είναι επόμενη των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής και που προέρχονται από την πελασγική πρόγονο γλώσσα, και το ίδιο συμβαίνει αιώνες αργότερα, γιατί αιώνες αργότερα είναι η μικυναϊκή γλώσσα από τη μινωική, έτσι δεν είναι? Δεν είναι συνέχεια όπως μας τις λένε, έτσι, όπως μας τις διδάσκουνε. Και επομένως η μικυναϊκή γλώσσα έχει δωρικά στοιχεία, όπως θα δούμε, και διαψεύδει και η μικυναϊκή γλώσσα και η μινωική γλώσσα την ψευδή Ινδοευρωπαϊκή θεωρία ως ελληνικές διάλεκτοι. Διότι είναι μικτές διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης και βασικά δωρικές και η μινωική και η μικυναϊκή. Άρα δεν είναι η πρώτη γλώσσα η μικυναϊκή που μας λένε ότι ζητάμε ακόμη να μάθουμε τι θα μιλάνε οι Κρήτες μας, οι μινωίτες Κρήτες μας, οι οποίοι άμα διαβάσουμε την ιστορία, είναι από ο πρώτος βασιλιάς τους είναι ο Τέκταμος, ο γιος του Δώρου. Ο γιος του Δώρου, δηλαδή επί Δευκαλίωνος, είναι ο πρώτος βασιλιάς της Κρήτης. Και βεβαίως ο γιος του Αστέριος που πήρε την Ευρώπη από την ελληνική Φινίκη, από τις αποικίες της Αργίας Ιούς, έτσι, που πήρε την Ευρώπη, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, η γιαγιά της. Έτσι μας λένε πολλά ψέματα. Επομένως, ήδη τότε ενώνονται η δωρική διάλεκτος με την αιωλική και την πελασγική γλώσσα, και επομένως αυτή είναι η καταγωγή της μινωικής γλώσσης, η οποία δεν περιμένουμε να μας πει το περιοδικό Μήνος της Σαλαμάνκας, βέβαια, τι μιλάγανε οι Κρήτες μας. Το ξέρουμε από την ιστορία. Και ήδη έχει αποκρυπτογραφηθεί μεγάλο μέρος, διότι ίσως δεν ξέρετε ότι έγινε αποκρυπτογράφηση το 1954, με ανακοίνωση στην Ακαδημία Επιστημών της Σόφιας, το οποίο βέβαια ο ερευνητής Ινδοευρωπαϊστής Ον το ανεκάλεσε αργότερα και είπε ότι είναι Ινδοευρωπαϊκή, ενώ είχε πει καταγωγή από την ελληνική. Επομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η γελιοποίηση, γιατί δεν μπορεί να ψάχνουμε τι ήταν οι Μινωίτες Κρήτες, που ξέρουμε από την ιστορία ότι ο πρώτος βασιλιάς τους ήταν Δωριεύς πριν το Μίνωα, και η μητέρα του και η σύζυγος του πρώτου βασιλέως της Κρήτης, του Δωριέως, ήταν αιωλής από την... Τα έχουμε πει αυτά στην ιστορία, άμα ανοίξετε το YouTube, αν έχετε καιρό και διάθεση, θα τα βρείτε αναλυτικά και αναπεριοχή και γενικώς, έτσι. Επομένως, να δούμε τι μας βοηθάνε οι δωρικές διάλεκτοι τώρα και γιατί αξίζει τον κόπο να τις μάθουμε. Δεν μπορώ βέβαια να κάνω πιο μεγάλη εισαγωγή ιστορική, γιατί εδώ ήρθαμε να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δωρικών διαλέκτων. Θα σας τα γράφω στον πίνακα για να μην σας κουράσω. Οι δωρικές διάλεκτοι λοιπόν έχουν αλφα βραχή, και του βάζουμε το σύμβολο του βραχαίος, και αυτό είναι το δωρικό, και το αττικό που το ξέρουμε καλύτερα, γι' αυτό το συγκρίνουμε με την αττική διάλεκτο, είναι το έψιλον. Και επομένως έχουμε ιαρός δωρικό αντί ιερός αττικό. Άρα, δεν μπορώ πιο καλά να το κρατάω. Λοιπόν, εκτός αν με ακούνε οι κύριοι όπως μιλάω δυνατά, τι να πω. Λοιπόν, δωρικό α, βραχή, ισοδύναμο με αττικό ε, βραχή βέβαια, δεν βάζω το βραχή στο ε, γιατί το ξέρουμε. Και παράδειγμα έχουμε ότι οι δωρείς λέγανε ιαρός με α και οι αττικοί λέγανε ιερός με ε.
Επομένως, με αυτό το κλειδί μπορούμε να ξέρουμε χιλιάδες λέξεις της δωρικής διαλέκτου, ξέροντας τις αττικές. Έτσι. Και όλα αυτά που θα γράψουμε από εδώ και τις ισοδυναμίες του, είτε οι ισοδυναμίες τους, είτε είναι φωνήεντα, είτε είναι σύμφωνα, θα έχουμε την πλήρη αντιστοιχία και θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε σε ένα κείμενο δωρικό, και οι δωρικά κείμενα έχουμε εκτός από τις διαλέκτους που βρήκαμε από τη γη, σκάβοντας τη γη, έχουμε επιγραφές, και αν μπείτε στο ίντερνετ με σημεία κλειδιά τις δωρικές διαλέκτους ανά περιοχή, θα βρείτε πινακίδες και θα βρείτε δηλαδή inscriptions στα εγγλέζικα, inscription στα γαλλικά ή einschriften στα γερμανικά. Θα βρείτε δηλαδή δωρικές διαλέκτους, ας πούμε, στα νησιά μας. Έτσι. Ωραία. Στις ποράδες, ας πούμε, θα λέει δωρικές ποράδες, έτσι τις χαρακτηρίζει το αρχείο, και θα βρείτε λοιπόν κείμενα δωρικά. Κείμενα δωρικά όμως έχουμε, και δεν μας το έχουν πει στο σχολείο, έχουμε ποιητές πολύ σπουδαίους, όπως έχουμε τον Αλκμάνα και τον Πίνδαρο. Επομένως, μας έχουν απαγορεύσει να διαβάζουμε Πίνδαρο. Και το σχολείο πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσει και σε αυτούς που θα γινόντουσαν μηχανικοί και δεν θα γινόντουσαν φιλόλογοι, αλλά πού να φανταστώ ότι διδάσκονται διαλέκτους στο πανεπιστήμιο ούτε οι φιλόλογοι. Επομένως, συνεχίζω. Αλφα μακρόν. Δωρικό. Ήτα ιωνικών και αττικών. Δηλαδή, έχουμε την παγάλα λέουσαν που μας την είχαν πει στο Βυζάντιο και δεν μας είπαν ότι είναι αρχαίο. Το παγά είναι αντίστοιχο με δύο αλφα μακρά δωρικά του πηγή, που έχει ήτα. Άρα άλλο ένα κλειδί αμέσως. Κάνουμε δηλαδή έναν τρόπο αντιστοιχήσεις υποτύπωνα από κρυπτογράφησης των δωρικών διαλέκτων. Και αλφα μακρόν να είναι αντίστοιχο και του ωμέγα. Διότι οι δωρείς μας λέγανε ταν δραχμάν αντί των δραχμών. Και βεβαίως αντί του τον, του άρθρου στη γενική πληθυντικού, τη λέγανε ταν. Και αυτό το ταν το θυμόμαστε και με οξία, διότι ήταν το τίν βεβαίως. Και η Σπαρτιάτισσα έλεγε ή ταν, έδειχνε στο γιο του στην ασπίδα και του έλεγε, ή αυτήν, δηλαδή είναι δεικτική αντωνυμία το άρθρο μας. Ωραία. Και ή αυτήν ή επιτάς ή επάνω της. Έτσι, ή νεκρός επάνω της. Επομένως, το τάς με περισπομένη είναι το τίς, της γενικής. Βλέπουμε δηλαδή αμέσως αντιστοιχίες που είναι πολύ ευνημόνευτες. Και μετά βεβαίως έχουμε και αλφα αντί όμικρον. Και έχουμε το τέταρες να είναι δωρικό αντί του τέσσερις. Και εδώ βλέπουμε ότι οι δωρείς είχαν τάφα αντί σίγμα. Παίρνουμε άλλη μία μεταβολή, διότι η αντωνυμία σι, η ιωνική ήταν τι, τάφ ύψιλον στις δωρείς. Και στους λάκωνες που και το ύψιλον προφερότανε ου, έτσι, είχαμε του στους λάκωνες, το σι. Και αυτό δηλώνει ότι το λατινικό του είναι λοιπόν μικρότερον, δηλαδή είναι νεότερον του λακωνικού του. Διότι όπως ξέρετε, στο Λάτιο τι έγινε, πήγε η Νικοστράτη, η βασίλισσα της Αρκαδίας με το γιο της τον Εύανδρο και έκανε το παλάτιον, δηλαδή το παλατινάτον είναι από το παλάντιον της Αρκαδίας, και επομένως η γλώσσα, το λέμε από τώρα, η γλώσσα η λατινική είναι διάλεκτος της ελληνικής ή αμυγής, ή επειδή πήγαν όλοι οι Έλληνες και εκεί, με απικίες τα ξέρουμε, είναι μείγμα ελληνικών διαλέκτων. Επομένως δεν υπάρχουν λατινογενείς γλώσσες, υπάρχουν μόνο
ελληνογενείς. Το άλλο ψέμα είναι η ονομασία λατινογενών γλωσσών, που εφόσον και η λατινική διάλεκτος είναι από την, κατάγεται από την ελληνική και τις διαλέκτουσεις, τότε και αυτές που ονομάζουν ψευδώς λατινογενείς είναι διάλεκτοι και εκείνοι της ελληνικής. Και μετά έχουμε το ζήτα στις διαλέκτους τις δωρικές, που είναι δύο δέλτα. Α, και ο Ησύχιος Αλεξανδρεύς, ο οποίος είναι πολύ σπουδαία πηγή για τις γλώσσες τις περίφημες, δηλαδή τις διαλεκτικές λέξεις του Ησυχίου του Αλεξανδρέως, μας έχει κάνει το εξής δώρο, αλλά το Πανεπιστήμιο δεν τις διδάσκει δυστυχώς, έτσι που έπρεπε να τον διδάσκει επισταμένος, διότι τι μας προσφέρει ο Ησύχιος, έγραψε αυτό που συνέλεξε από τις διαλέκτους, τον διαλεκτικό τύπο, από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, δηλαδή δεν έχει μόνο τις δωρικές διαλέκτους, έχει και τις αιωλικές και τις ιωνικές και όλες, και δίπλα, μετά την τελεία που βάζει, την άνω τελεία, λέει το αττικό, αντίστοιχο. Επομένως, με απλή σύγκριση, μπορούμε να βρούμε τις αντιστοιχίες των δωρικών χαρακτηριστικών ή των χαρακτηριστικών των δωρικών διαλέκτων και της Αττικής διαλέκτου, που ευτυχώς μας μάθανε πέντε πράγματα, αλλά όπως θα δούμε δεν μας τα μάθανε καλά ή πλήρως. Γιατί αντικρούεται μέσω της Αττικής διαλέκτου και η Ινδοευρωπαϊκή ψευδής θεωρία, όπως θα δούμε αμέσως. Επομένως, ο Ησύχιος μας έχει μία λακωνική λέξη, στους Λάκωνες, που βεβαίως είναι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, οι προγόνοι των Σπαρτιατών, άρα δωρείς, που μας λέει μουσίδι με δύο δέλτα, άνω τελεία μυθίζει. Και παίρνω αφορμή εδώ να θυμίσω ότι το μυθίζω σημαίνει διηγούμε, δεν σημαίνει λέω παραμύθια. Το παραμύθι έχει ένα παρά μπροστά, είναι παρά των μύθων. Άρα η μυθολογία μας είναι διήγησης, προφορική και παράδοσης, επομένως είναι πραγματική ιστορία. Εκείνο που βλέπουμε εδώ είναι πράγματι ότι το ύψιλον προφέρεται ου στους Λάκωνες. Το δεύτερο σημαντικό είναι το σίγμα το λακωνικό, δηλαδή το δωρικό, είναι θήτα Αττικών. Βλέπετε πώς εύκολα μπορούμε να κάνουμε τη λίστα όλων των αντιστοιχιών και μετά να πάμε στο κείμενο του Πιντάρου και να τον διαβάζουμε μια χαρά. Αυτό είναι το όφελος δηλαδή, γιατί έχουμε κείμενα, είπαμε, και ποιήματα σπουδαία που μας απαγορεύει το σχολείο να τα διαβάζουμε. Αλλά πού να φανταστώ ότι δεν τα διδάσκονται και οι φιλόλογοι, ξαναλέω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Διότι θα μου πείτε, όπως θα αποδείξουμε, αν τους διδάσκανε τις διαλέκτους, τότε βέβαια θα καταλαβαίναν οι άνθρωποι ότι είναι ψεύδος η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία που διδάσκουν στη γλωσσολογία. Δεν είναι. Θα το καταλαβαίναν. Και άμα τους διδάξεις και την αρχαία την μυθολογία όπως είναι η αρχαίος όρος, δηλαδή η πρώτη ιστορία των Ελλήνων, που δεν τη διδάσκουν επίσης, γιατί θα καταλάβανε ότι αν έχουμε γενεαλογίες συγκεκριμένες, όπως είπαμε, μία μικρή εισαγωγή στην ιστορία, πρώτου μήνος της Κρήτης, του πρώτου μήνος που ονόμασε τη Μινωική Θαλασσοκρατορία, έτσι, ότι όλοι οι προγονείς του ήταν σαν Έλληνες βέβαια, και από πλευράς της μητρός του και από πλευράς του πατρός του που ήταν δωριεύς. Επομένως δεν μπορεί να την διδάσκουνε, και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν διδάσκουμε τις πηγές, οι οποίες είναι αρχαίες πηγές, διότι οι επιστήμονες πρέπει να διδάσκουν τις πηγές, και αν μπορούν να τις αντικρούν. Αλλά έχουν να αντικρούσουν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, έχουν το Θουκυδίδη, έχουν να αντικρούσουν, όχι εμάς που τα διαβάζουμε, τους προγόνους μας, τους αρχαίους. Άρα η επιστήμη λέει το εξής εκεί στο σχολείο που πήγαμε ευτυχώς, ότι αναφέρεις τις πηγές και αν έχεις βρει καινούργια πράγματα που τις αντικρούν, πες τα. Εδώ αποφεύγουν τις πηγές γιατί τους διαψεύδουν. Έλεος δηλαδή.
Ωραία. Και λοιπόν, το σίγμα λοιπόν που γίνεται θήτα Αττικών στη λακωνική δωρική διάλεκτο, οι Μακεδόνες μας είχαν δέλτα που είναι και αυτοί δωρείς. Α, και έχει ο Ισύχιος παράδειγμα, αδρεά αντί εθρία, δηλαδή την καλοκαιρία την έλεγε με δέλτα αντί θήτα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι δωρικές διάλεκτοι έχουν σίγμα, δέλτα και ταφ, όπως θα δούμε, αντί θήτα. Όλες οι δωρικές διάλεκτοι τις περιλάβαμε. Και τη λακωνική που έχει σιόρ, λέει ο Ισύχιος, είναι ο Θεός. Δηλαδή τι σημαίνει εδώ? Το σίγμα το δωρικό είναι θήτα Αττικό, ωραία, και το ρο αυτό είναι ρωτακισμός του τελικού σίγμα που είναι δωρικό στοιχείο επίσης. Και το θυμάστε από την Ηλία, εκεί που είναι και η Ολυμπία, ότι οι Ηλίοι που ήταν και αυτοί δωροίς, όπως και η Ετωλία από πάνω, γιατί ο Ετωλός καταγότανε από τον πατέρα του, από την Ήλιδα, έτσι λέγανε, είχαν μανία με τον ρωτακισμό και λέγανε τυρ αντιτής. Οπότε τα πράγματα μαζεύονται, και αν δεν σκεφτούμε και τους Κρήτες που ήταν και αυτοί δωροίς, και έχουμε στον Ισύχιο λέξη που λέει ταλός ο ήλιος, έτσι, ταλός ο ήλιος, δηλαδή ο Θεός ο λαμπρός, έτσι, είναι μετάφ, και από το σέλας, που είναι ο ήλιος και ο Δίας, από εκεί ετοιμολογείται, έτσι δεν είναι, που ετοιμολογείται και το Ζεύς από το λαμπρός, δεν είναι από το Ρημαθαίο, λέει, που τρέχει ο Θεός και τρέχει και κυνηγάει και τον κυνηγάνε, αυτά είναι δηλαδή εξωφρενικά πράγματα. Διότι από πού ξέρουμε ότι το δέλτα γιώτα δίγαμα είναι, σημαίνει λαμπρός, και κάνει το δία, δεν είναι, και κάνει το δία, διότι αυτό το δέλτα γιώτα δίγαμα είναι από το σέλας, και ξέρουμε ότι το σίγμα γίνεται δέλτα επίσης, αφού γίνεται το θήτα δέλτα και το θήτα σίγμα, από εδώ καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και το σίγμα δέλτα εντός των δωρικών διαλέκτων πια. Κάνουμε το τριγωνάκι δηλαδή, είναι απλό αυτό που λέω. Το δέλτα το μακεδονικών που είναι δωρικό, έτσι γίνεται σίγμα λακωνικών και γίνεται και ταφ κρητικών, και επομένως μεταξύ των διαλέκτων έχουμε αυτές τις μεταβολές. Και εδώ αυτό ετοιμολογεί και το δίον, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, δεν είναι το δίον? Σημαίνει τη λαμπρή πόλη. Εντάξει, άρα μαθαίνουμε ήδη να ετοιμολογούμε, γιατί εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, επειδή η ετοιμολογία έχει κακοποιηθεί. Έτσι πρέπει να μάθουμε ακριβώς τις ελληνικές ρίζες, οι οποίες ετοιμολογούν σε όλη την Ελλάδα και τη Μακεδονία μας την ελληνικότατη, της πόλης της και τους βασιλείς της. Θα το γυρίσω, άσε πρώτα να σβήσω και μετά συνεχίζω. Ωραία. Και επομένως, δέλτα μακεδονικών, θήτα, έτσι, Αττικών, εδώ γράφω τα δωρικά πάλι και εδώ τα Αττικά, και εδώ το παράδειγμα είναι αδρεά Μακεδονικών, άνω τελεία εθρία του Ισυχείου, δηλαδή η εθρία μέρα, έτσι, λεγότανε με δέλτα στους Μακεδόνες μας. Ωραία, και οι Κρητικοί είχαν ταφ αντί θήτα, είπαμε, και ταφ αντί σίγμα. Και επειδή το θήτα το Αττικών γινότανε και σίγμα στη λακωνική διάλεκτο, σημαίνει ότι το ταφ και το σίγμα και το θήτα το Αττικών αντιστοιχούν. Επομένως, αντί σέλας, το φως του ηλίου. Ο Ισύχιος μας έχει ότι οι Κρήτες μας που ήταν δωροίς,
Βεβαίως είχαν τη λέξη ταλός, άνω τελεία ο ήλιος. Και εδώ οι αντιστοιχίες είναι το τάφ με το σίγμα, το άλφα το δωρικό το βραχή με το έψιλον, και το λάμδα, λάμδα με το, αν το διατηρήσω με λάμδα θα πάει στο σελ, οπότε θα δώσει το ταλ, θα αντιστοιχεί με το σελ, το σέλα στο Αττικό. Και πράγματι ο ταλός θα είναι ο ήλιος, όπως το λέει ο Ησύχιος. Ωραία, αυτό είναι αμέσως διαπιστούμενο και επιβεβαιούμενο, επομένως καταλαβαίνετε ότι ο ταλός, λοιπόν, ο ταλός, τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες όλες τις διαλέκτους, όταν θέλανε μία λέξη που ήταν ουσιαστικό πράγματος να την κάνουν όνομα, έτσι την τονίζανε σε άλλη συλλαβή. Ωραία. Και οι Δωροί το ίδιο και οι Κρήτες το ίδιο και είπανε τάλος αντί ταλός, που ήταν ο ήλιος. Άρα μας λένε μετά οι ειδικοί περί τη θρησκεία κλπ. Ότι ο τάλος είναι ηλιακών σύμβολων. Βεβαίως. Επομένως αποδεικνύεται από την ετυμολογία η οποία προκύπτει από τις αντιστοιχίες των δωρικών φθόγκων με τους Αττικούς. Επομένως η ισοδυναμία τώρα δέλτα με θήτα, έτσι αυτή η ισοδυναμία μας δίνει, όπως είπαμε, τη λέξη δίος στη μακεδονική διάλεκτο αντί θείος. Και επειδή το θείος, το έψιλον γιώτα γίνεται από έψιλον δίγαμα, είναι η ρίζα θεύ, που είναι η θέα, το ρήμα θεόμε, άρα σημαίνει βλέπω και ρίχνω φως για να δω, επομένως έχει σχέση με το σέλας. Α, ωραία, έχει σχέση με το σέλας και άρα και η δίβ που δίνει τον δία, δεν είναι. Σημαίνει ότι έχει την αυτή έννοια, δηλαδή σημαίνει λαμπρός. Άρα το δίον της Μακεδονίας, που είναι δίβ αντιθεύ, και κάνοντας ένα κατά γράμμα σύγκριση του μακεδονικού δωρικού με το Αττικόν, θα είναι δέλτα μακεδονικών θήτα Αττικόν, γιώτα, τσιμπάμε άλλο ένα, γιώτα μακεδονικών και δωρικών, έτσι, αντί έψιλον. Α, πολύ ωραία. Και πράγματι, οι δωροίς μας έχουν ίν το μέσα, αντί εν, έτσι, επιβεβαίωσης. Άρα και η βιωτική διάλεκτος που έχει γιώτα αντί αλφα και έψιλον, έτσι, είναι δωρική διάλεκτος. Επομένως έχει δωρικά στοιχεία η διάλεκτος των βιωτών μας, των αρχαίων, και γι' αυτό όταν πάμε στους αχαρνείς, εμείς βέβαια διαβάζουμε οι άνθρωποι τι να κάνουμε, διαβάζουμε την απόδοση, για να καταλάβουμε τι λέει ο συγγραφέας, δεν διαβάζουμε το αριστερά κομμάτι που έχει όλο το κείμενο το αρχαίο, και δεν έχουμε προσέξει ότι κάποια στιγμή μιλάει ο βιωτός με Αθηναίο στο κείμενο του Αριστοφάνους. Και μιλάει και τι άλλο, με γαρεύς το ριεύς και Αττικός. Α, και τα λέει ο βιωτός και ο μεγαρεύς στα δικά του τα δωρικά και απαντάει ο Αττικός στα Αττικά. Επομένως ψέμα ότι δεν ξέρανε οι αρχαίοι Έλληνες διαλέκτους, τότε θα καταλαβαίνετε θα σηκωνόταν το μισό θέατρο να φύγει. Και αυτή η συνομιλία είναι μισή ώρα, την κάθε φορά. Επομένως, όταν ξέρουμε αυτές όμως τις αντιστοιχίες, θα διαβάσουμε και το αριστερά κείμενο που μιλάει ο βιωτός, στον οποίο διακρίνομαι και τάχομαι αντιστοιχίσει, δωρικά στοιχεία και στον βιωτό και στον μεγαρέα, οι οποίοι μεγαρείς βέβαια ξέρετε ότι ήταν δωροίς. Και οι βιωτοί είχαν δωρικά στοιχεία βασικά, γι' αυτό ο Πίνδαρος έγραψε σε δωρικές διαλέκτους. Καταλαβαίνετε, τελειώσαμε λύκειο και δεν είχαμε το δικαίωμα να διαβάσουμε Πίνδαρο. Άμα φύγεις από το λύκειο και την εκπαίδευση, τελείωσες. Θα πας να γίνεις ό,τι θέλεις από πάνω. Έτσι δεν είναι. Θα πάνε να γίνεις ό,τι διαλέξεις. Αλλά να ξέρεις 10 πράγματα, αν θέλεις μόνος σου να τα διαβάσεις, γιατί άλλος λαός δεν τα έχει αυτά. Και αν τα περιφρονούμε και εμείς, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ωραία. Πού το βλέπω το ωραία, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν,
Άρα το γιώτα το δωρικών και το μακεδονικών είναι έψιλον στην Αττική Διάλεκτο. Ωραία. Και οι Δωρείοι είχαν και άλλα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη τους άρεσε το νι. Α, τους άρεσε το νι των δωρικών διαλέκτων, δεν τους άρεσε ούτε το λάμδα, ούτε το σίγμα των τελικών που είχαν νι. Για να δούμε παραδείγματα. Εδώ οι Δωρείοι λοιπόν λέγανε ίνθεν το ήλθεν. Άρα αντιστοιχεί το νι με το... με συγχωρείτε, το έγραψα ανάποδα. Νι προς λάμδα Αττικό. Και το νι επίσης, το τελικό, το δωρικό με το σίγμα το Αττικό. Ωραία, και είχαμε και έχουμε βρει λέξη πεντάκιν επίρρημα δωρικό αντί πεντάκης, που το ξέρουμε σε σίγμα. Άρα μαζεύομαι πολύ γρήγορα έτσι τις αντιστοιχίες. Το άλλο το σημαντικό, το πολύ σημαντικό, είναι ότι βρήκαμε στον ησύχιο. Α, και βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι επειδή το λάμδα είναι και αντιναλλάσσεται και με το ρο στην Αττική Διάλεκτο και λέμε και ήλθεν και ήρθεν σήμερα το λέμε, και ήλθε και ήρθε, άρα το δωρικό και του ρο είναι νι. Είπαμε στους Δωρείς αρέσει το νι. Υπάρχουν όμως και άλλες σοβαρές παρατηρήσεις και να σας το γράψω ψηλά για να το δείτε. Πάμε λοιπόν στον ησύχιο πάλι και στις λακωνικές λέξεις που είναι από εδώ, από τις δωρικές δηλαδή, αριστερά. Στις δωρικές είναι και η λακωνική βεβαίως, γιατί η κύρια λακωνική διάλεκτος είναι η σπαρτιατική. Α, ωραία, και βρήκε λοιπόν ο ησύχιος ο Αλεξανδρεύ, μάζεψε λέξη ακόρ με δύο κάπα και το ερμηνεύει ως ασκός στην Αττική Διάλεκτο, διότι είπαμε ότι ο ησύχιος ο Αλεξανδρεύς, ο μεγάλος μας λεξικογράφος, μας τα δίνει έτοιμα. Μας τα δίνει έτοιμα. Και δίπλα στο λακωνικό που μάζεψε, μας λέει και τι σημαίνει στην Αττική Διάλεκτο και είμαστε χωρίς να σκεφτούμε. Και βάζουμε λοιπόν εμείς από κάτω εδώ, συγκρίνοντας γράμμα-γράμμα, τα δύο κάπα ίσον σίγμα κάπα, έτσι δεν προκύπτει. Βέβαια, το πρώτο είναι το α κοινό και μετά παίρνω τα δύο κάπα από κάτω και τα βάζω με το σίγμα κάπα. Το άλλο είναι απλός ρωτακισμός του τελικού σίγμα, έτσι που το ρο είναι στις δωρικές διαλέκτους και το σίγμα στις αττικές. Άρα αυτό εδώ, σε τι αναλύεται, ότι κάπα δωρικών αντί σίγμα Αττικών, το πρώτο δηλαδή, και το άλλο είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό τι μας λέει? Ότι μέσα στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ δωρικής διαλέκτου, λακωνικής, της Λακωνίας μας, και της Αττικής διαλέκτου που έχει σίγμα, έχουμε μεταβολή κάπα σίγμα. Άρση της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, διότι δεν υπάρχουν γλώσσες λοιπόν κέντουμ και σατέμ, υποδιαιρέσεις είναι υποσύνολα της ελληνικής, άρα και το περιβάλλον, όπως λέμε στα μαθηματικά, η περιβάλλουσα, δεν υπάρχει, και η περιβάλλουσα λοιπόν αυτή των κέντουμ και σατέμ είναι η πελασγική γλώσσα, η γλώσσα των προγόνων των πελασγών, από τον οποίο, των προγόνων μας των πελασγών, από τις οποίες προέκυψαν οι διάλεκτοι και τα ελληνικά φύλλα που τις μιλούσανε. Ωραία. Και αυτό το έχουμε και από άλλη πλευρά, το κάπα σίγμα, το έχουμε στην Αττική Διάλεκτο, δεν το έχουμε καταλάβει, διότι το ρήμα φυλάσσο είναι με δύο σίγμα στην διάλεκτο την Αττική. Αυτή που μιλάμε, φυλάσσο το λέμε και σήμερα. Και το λέμε και φυλάτο. Και τι θέμα έχει το φυλάσσο? Μα έχει κάπα τελειώνει το, διότι είναι ο φύλακας και στη νέα γλώσσα. Άρα στην αρχαία γλώσσα που είναι τριτόκλητο και έχει κατάληξη σίγμα, μας δίνει το ξύ. Αλλά το ξύ δεν είναι κατάληξη, διότι αποτελείται από το θεματικό σύμφωνο και το σίγμα, έτσι δεν είναι, το βλέπουμε αυτό. Επομένως, το φυλάκ με την κατάληξη που θα τη γράψουμε δίνει το φυλάσσο με δύο σίγμα. Έτσι δεν δίνει?
Α, πολύ ωραία. Και μας λέει ευτυχώς ο Τζάρντανος που μας έκρυψε το δίγαμα, μην τρομάξουμε. Εδώ δεν μπορούσε να το κρύψει και είπε, παιδιά, η κατάληξη είναι γιότ ωμέγα. Δεν είναι ωμέγα μόνο του Ενεστώτος. Είναι δίγαμα ωμέγα δηλαδή. Α, είναι δίγαμα ωμέγα. Επομένως, το δίγαμα τώρα, όπως είδαμε και στο βιβλίο μας περί έπου το ξαναγράψαμε με τον συνάδελφο τον δόκτωρα Δωρικό, σε καινούριο πολύ εκτεταμένη ανάλυση, έχει δύο ρόλους. Ο πρώτος του ρόλος είναι να διπλασιάζει τα σύμφωνα και ο άλλος του ρόλος είναι μεταφωνίεντα να δίνει και το προηγούμενο φωνίεν και το επόμενο να δίνει διφθόγκους ή μακρά φωνίεντα. Ωραία, επομένως εδώ θα δίνει 2 κάπα και εδώ είναι 2 σίγμα. Άρα αυτό δηλώνει μεταβολή σίγμα κάπα μέσα στην Αττική διάλεκτο που δεν μας το έπανε. Δεν μας το έπανε οι δασκαλοί μας αυτό. Διότι ως παιδιά θα ρωτάγαμε με το ελάττωμα αυτό. Και επομένως πάμε τώρα και σε ρήματα που έχουν τα άλλα 2 ουρανικά όπως μας τα είπανε, το γάμα και το χ. Να δούμε ότι και αυτά γίνονται σίγμα. Άρα έχουμε τριπλή άρση της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας στην ελληνική γλώσσα. Άρα δεν υπάρχουν κέντουμ και σατέμ. Εδώ λοιπόν έχουμε το ρήμα πράτο ή πράσο, που είναι ο άπραγος. Άρα έχει θέμα πράγ με γάμα. Και δίγαμα ωμέγα θα έδινε 2 γάμα. Και το πράσο από την άλλη μεριά θα ήταν 2 γάμα να αντιστοιχούν με 2 σίγμα, άρα γάμα σίγμα. Και στο ορυχείον που έχει θέμα χ, το ρήμα ορίτο και ορίσο λοιπόν έχει θέμα χ. Άρα είναι ορίχτο θέμα και πάλι δίγαμα ωμέγα και θα δίνει 2 χ που στο ορίσο θα αντιστοιχούσαν με 2 σίγμα, άρα και χ σίγμα. Άρα η άρση της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας δεν γίνεται μόνο μεταξύ δωρικών διαλέκτων και Αττικής διαλέκτου, αλλά και μέσα στην Αττική διάλεκτο, επειδή η Αττική διάλεκτος έχει 3 ουρανικά. Οι δωρικές διάλεκτοι δεν έχουν 3 ουρανικά. Για να το δούμε αυτό. Προσπαθώ να επισπεύσω για να πάρετε μια ιδέα. Ξέρω ότι είναι πολύ πυκνό αυτό που θα πω, αλλά είναι αναγκαστικό για να καταλάβουμε. Άρα δωρικό εδώ και Αττικό εδώ. Έτσι δεν είναι. Και πάμε λοιπόν στο ακόρ ασκός και τι λέει, ότι δωρικό κάπα, Αττικό κάπα. Αν πάρω αυτό με εκείνο. Έτσι δεν είναι. Άρα τα κάπα αντιστοιχούν. Τώρα έχουμε όμως και κάπα δωρικών με γάμα Αττικών. Και αυτό το βρίσκουμε στη μακεδονική διάλεκτο που είναι δωρική επίσης, διότι ο ησύχιος μας έχει κάναδι, αντιγνάθι. Το γνά με το καν έχουν ίδια σύσταση, διότι οι αιωλείς μας που είχαν την αιωλική αντιμετάθεση, αυτό το κάνανε γάν. Και αυτό καν, άρα εδώ δεξιά έχουμε και αιωλικά παραδείγματα, που είναι πιο κοντά στην Αττική διάλεκτο. Αλλά εδώ αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι το κάπα αντί γάμα. Λοιπόν, οι Μακεδόνες μας είχαν κάπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το δωρικό είναι κάπα λοιπόν και στο γάμα το Αττικών. Και βεβαίως δεν έχουν χ οι δωρείς, που δεν έχουν μόνο οι Αττικοί. Και εδώ είναι κάπα και γάμα τα δωρικά. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα εδώ. Θυμάστε που μας λέγανε ότι το ρήμα χέο λέει έχει κείμενο κέχινα. Παπαγαλία αυτό. Γιατί παπαγαλία, διότι μας είχαν πει τον κανόνα ότι επαναλαμβάνουμε το αρχικό σύμφωνο με ένα έψιλον λέει στον παρακείμενο για να το φτιάξουμε. Ναι, δεν μας είπανε όμως ότι μας, έτσι πως το βάλανε παπαγαλία αν το μάθουμε ήταν αντιστοιχεία του χ που δεν είχε η Αττική διάλεκτο, η δωρική διάλεκτος και το είχε το κάπα η δωρική, δηλαδή το χέχινα που έγινε κέχινα, διότι οι Αττικοί δεν θέλανε την επανάληψη των δασαίων, έτσι. Αυτό όμως η αντιστοιχεία κάπα χ
ήταν δωρική. Επομένως το δανείστηκε αυτό το κάπα η ελληνική δωρική διάλεκτος αντί του χ από τις δωρικές διαλέκτους. Εντάξει. Ωραία. Τώρα τα καταλαβαίνουμε κάπως. Και οι Μακεδόνες μας λέγανε γέτη αντί χέτη. Δεν είχανε πάλι χ, είχανε γάμα. Άρα οι δωρικές διάλεκτοι έχουνε κάπα και γάμα και η Αττική διάλεκτος έχει και κάπα και γάμα και χ. Άρα έτσι τα πράγματα μαζεύονται και είναι πολύ εύκολα και το κέρδος από αυτόν τον κόπο εδώ είναι τι, ότι ετοιμολογούμε τις ξένες γλώσσες από εδώ, όπως θα δούμε. Δεν είναι, που έχουν τάφα τη θήτα. Εμείς ας ξέρουμε το Αττικό με το θήτα μια χαρά θα το κάνουμε. Θα βάζουμε δηλαδή, θα μας έρχεται στο μυαλό τι, από την έννοια που έχει το ξένο που θέλουμε να ετοιμολογήσουμε, όποιο ξένο είναι, για να δούμε πόσο ξένο είναι που δεν είναι καθόλου ξένο, από τις αρχαίες και γλώσσες επίσης, όχι μόνο τις καινούργιες. Δεν μας ενδιαφέρει να ετοιμολογήσουμε τα σύγχρονα γαλλικά. Θα τα αρχίσουμε από τα γαλατικά και τα αρχαία γαλλικά που γελάγαμε, γιατί πήραμε ένα βιβλίο στο Παρίσι και έλεγε «Ancien Français» και ήταν του 1080 μετά Χριστόν. Και αυτό ήταν αρχαία γαλλικά. Ωραία, εμείς θα αρχίσουμε λοιπόν πόσες γαλατικές λέξεις διασωθήκανε, αυτές οι λίγες, και θα τις δούμε αμέσως ελληνικά. Το ίδιο με τις αρχαίες ιβηρικές, παίρνω παραδείγματα απλά, το ίδιο με τις χεταϊκές και λοιπά, για να επαληθεύσουμε τους αρχαίους μας Έλληνες συγγραφείς που λένε μέχρι και τους χεταίους, όπως ξέρετε, τους λένε χίδες, δηλαδή Κρήτες. Δεν είναι, τα λέει ο αρχαίος συγγραφέας. Εντάξει. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ τον βιολί, δωρικά εδώ, αττικά εδώ και βεβαίως μαζί με ιωνικά. Γιατί τα βάζω μαζί? Άμα ξέραμε ιστορία, λέει, βασιλιάς των Αθηνών ήταν και ο αδερφός του Έλληνος, γιου του Δευκαλίωνος, ο Αμφικτίων, που ήταν αδερφός τότε το 10.000 π.Χ., πέστε ότι η ημερομηνία θέλετε σωστή, ήταν βασιλεύς των Αθηνών. Και ξέρουμε και ότι ο Ξούθος ήταν βασιλεύς των Αθηνών επίσης, ο γιος του Έλληνα, δηλαδή ο ανιψιός του Αμφικτίωνος. Α, ωραία. Και ποιος άλλος ήταν βασιλεύς των Αθηνών? Ο Ίων, ο γιος του Ξούθου, που είχε αδερφό τον Αχαιό. Α, πολύ ωραία. Και επομένως τα πράγματα είναι αλλιώς. Και από τότε λοιπόν οι διάλεκτοι, οι δύο, οι αθηναϊκές, των Αθηνών, όπως την ξέρουμε εμείς, άρα όλη η Αττική, είχε και ιωνική διάλεκτο και αττική διάλεκτο, συγχρόνως. Έτσι, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αφού ήταν ενοποιημένοι από τους πελασγούς αυτοί, τους προγόνους των Ελλήνων, άρα και των Αθηναίων, διότι δεν μας είπαν επίσης ότι κάτω από την Ακρόπολη έχουμε πελασγικά τείχη, έτσι δεν μας το λένε, θα τρομάξουμε. Έχουμε τους προγόνους πελασγούς στην Αττική, τους οποίους όπως ξέρετε αργότερα την ιστορική εποχή που συγκατοικούσαν συνέχεια, τους τσακωθήκανε και πήγανε μετά στη Λίμνο οι πελασγοί. Αλλά συγκατοικούσανε όλη την περίοδο που ήτανε ομόφιλοι και η ίδια και οι πρόγονοι των Αθηναίων. Επομένως, επί εποχής Ίωνος, που ήτανε εγγονός του Δευκαλίωνος, έτσι, από τη Θεσσαλία, ο Ίων, που μιλάγανε ιωνική διάλεκτο, συγκατοικήσανε και συνυπήρξανε με τους Αθηναίους, βεβαίως, τους Αττικούς, και γι' αυτό η Αττική διάλεκτος είναι μεικτή. Είναι Ιωνική και Αττική. Και πού να καταλάβουμε εμείς οι ταλέποροι μετά, ότι ξέρανε Ιωνική διάλεκτο τα παιδιά όταν διδασκόντουσαν στην Αττική, Όμηρο. Διότι η παλιά Αττική η Ομηρική διάλεκτος είναι Ιωνική, η παλαιά Ιωνική. Και η Ιωνική διάλεκτος είναι σπουδαία να την ξέρουμε. Και είναι μετά την δωρική διάλεκτο και μετά την αιωλική διάλεκτο, άρα έχει στοιχεία και δωρικά και αιωλικά ο Όμηρος. Γι' αυτό είδαμε στον Όμηρο τι έχουμε δει, αλφα μακρόν αντί ήτα. Δηλαδή μας λέει νεφελιγερέτα ζεύς και είναι ονομαστική αυτό ο Όμηρος και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δωρικό στοιχείο της παλαιότερης διαλέκτου, στην ιωνική διάλεκτο η οποία ήταν μαζί με την Αττική.
Γι' αυτό και η Αττική διάλεκτος και η Ιωνική διάλεκτος έχουν δωρικά στοιχεία όπως θα τα δούμε. Συνεχίζω εδώ για να μην σας ταλαιπωρώ ή να σας ταλαιπωρήσω λίγο. Είπαμε εδώ λοιπόν ότι δεν έχει φύ η δωρική διάλεκτος, έχει βήτα. Α, και η απόδειξη τώρα. Οι Μακεδόνες λέγανε τον βασιλιά τους τον Φίλιππο, τον λέγανε Βίλιππο με βήτα. Α, και τι άλλο λέγανε, τους Φρίγες που τους ξέρουμε εμείς οι άσχετοι από την Μικρά Ασία, λέει ότι ήταν Μικρασιάτες, τι να κάνουμε, ότι τους λέγανε Βρίγες οι Μακεδόνες. Και άμα διαβάσουμε τον αρχαίο συγγραφέα θα καταλαβαίναμε ότι, που λέει η Ρητά, ότι οι Βρίγες είχαν κατοικήσει έτσι, πριν πάνε δηλαδή στην Μικρά Ασία, είχαν κατοικήσει στη Μακεδονία. Αυτοί που είχαν το Μίδα βασιλιά, αυτοί. Ωραία. Και αυτοί λοιπόν που είχαν το Μίδα βασιλιά ήταν Βρίγες στη Μακεδονία, διότι σκάψαμε και στη Μικρά Ασία. Τώρα σκάβουν οι Τούρκοι για τους προγόνους τους, θέλουν να βρουν. Έχουμε τον κύριο Ερδογάν από εκεί. Τι να κάνουμε, γιατί εμείς δεν απαντάμε, ούτε απαντάμε. Να απαντάμε τουλάχιστον. Μας είπε ότι οι Τρώες είναι Τούρκοι. Και έχει την βασίλισσα την Σπαρτιάτισσα και την έχει Τουρκάλα. Στο μουσείο της Τρίας που έδωσε τόσα λεφτά και έκανε και μας το προβάλλανε και στην τηλεόραση. Εκεί κάτι ψελίσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, οι Φρίγες που είναι Βρίγες εδώ και Φρίγες εκεί, από τις επιγραφές τις που βρήκαμε, που σκάβουμε στη γη και βρίσκουμε, εκεί η αρχαιολογία που σκάβει, μιλάνε δωρικά οι άνθρωποι, οι Φρίγες και στη Μικρά Ασία. Α, και εδώ καταλαβαίνουμε και τα έχουμε πει στην ιστορία στο YouTube, τα έχουμε πει, ότι ξέρεις, Φρίγες τους ονόμασαν οι Ίωνες που ήταν γύρω-γύρω και γράψανε εκείνοι κείμενα. Α, πολύ ωραία. Και είχαν φύ εκείνοι και βήτα οι Βρίγες και οι Μακεδόνες. Άρα οι Βρίγες είναι Μακεδόνες. Και είναι στη Βόρειο Ελλάδα που πολύ σωστά είπαμε είναι όλες δωρικές διάλεκτοι. Προσπαθώ να σας τα πω έτσι για να τα συγκεντρώσετε και στο μυαλό σας. Έχετε δίκιο, είναι κουραστικό αυτό που κάνουμε σήμερα. Δεν μπορεί να εξαντληθεί, αλλά να πούμε όσα μπορούμε. Ωραία. Και επομένως κάπα είπαμε αντιχή. Να το δούμε και παράδειγμα. Οι Κρήτες λοιπόν, στην περίφημη, που έχουν και την περίφημη επιγραφή της Γόρτινος, όπως ξέρετε, που είναι νομικό κείμενο. Είναι νομικό κείμενο το η επιγραφή της Γόρτινος, έτσι δεν είναι. Και λένε λοιπόν κρέματα αντιχρήματα. Δηλαδή τα πράγματα, που σημαίνει χρήματα πράγματα, τα λένε με κάπα. Δεν έχουν χ. Επαλήθευση και για τους Κρήτες λοιπόν ότι είναι δωρείς. Πολύ ωραία. Προσπαθώ να σας τα πω όσο μπορώ πιο ενωμένα. Ωραία. Τώρα να πούμε και τις διφθόγκους, τις δωρικές, που είναι σημαντικό, για να θυμηθούμε πώς γίνονται οι διφθόγκοι. Που στο σχολείο μας είπανε ο κύριος Τζάρτζανος ότι μας έβαλε μια υποδιέρεση, θυμάστε, μια υποσημείωση και μας είπε το δίγαμα έχει συγηθεί στην Αττική διάλεκτο και δεν μας είπε τίποτα άλλο. Για να δούμε τι δεν θα είχαμε αν εσυγάτο. Το σωστό λοιπόν είναι ότι υπήρχε και σε ορισμένες περιπτώσεις εσυγήθη. Αυτό είναι το σωστό. Διότι όντως το παρατηρούμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πάω στα Αττικά λοιπόν να κάνω μια παρένθεση. Το ρήμα καίο δεν έχει και την καύση ως παράγωγο. Α, και πάμε στο ετυμολογικό μας λεξικό, το οποίο μας το έγραψε Γερμανός. Οι καθηγητάδες μας δεν καθίσανε να μας γράψουν πραγματικό και σωστό ελληνικό ετυμολογικό λεξικό ελληνικότατο. Διότι έπρεπε να μας γράψουν τις διαλέκτους, να μας κάνουν όλο αυτό όλη αυτή την ιστορία. Η οποία αν τη μαθαίναμε σωστά και εμείς θα καταλαβαίναμε όπως θα δείτε και τα παιδιά θα καταλαβαίνανε και δεν θα τα κουράζαμε καθόλου, διότι ένα θα τους λέγαμε 400 θα καταλαβαίνανε. Έτσι, το ξέρετε.
Επομένως, πώς στο καλό γίνεται και το αλφαγιώτα και το αβ. Πώς γίνεται. Πάμε λοιπόν στο Γερμαναρά και δεν μπορεί να κρύψει ότι το θέμα του ρήματος καίο είναι που να πάρει ευχή κάπα αλφα δίγαμα. Εάν είχε συγγυηθεί λοιπόν πώς είναι κάπα αλφα δίγαμα. Το λέει ρητά, πηγαίνετε να το δείτε. Α, ωραία. Επομένως, σημαίνει ότι στον Νεστώτα, που η κατάληξη είναι άλλο ένα δίγαμα ωμέγα, αυτό εδώ δίνει το αλφα γιώτα. Αυτό δεν προσφέρει το δεύτερο δίγαμα τίποτα. Και αυτό σιγάται. Σωστά. Όμως δίνει και την αβ. Πώς θα καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά ότι η καύσης και το καίο είναι ομόριζα. Έπρεπε να μας είχανε το καίο μόνο του και την καύση μόνη της. Και αλλού ο κύριος Χόφμαν, ο ετυμολόγος μας, τα συνδυάζει. Παραδείγματος χάρη το βέλος με το βάλο δεν μπορεί να μην το συνδυάσει, γιατί το συνδυάζει και τη βολή. Και αλλού βάζει μαζί και την καύση με το καίο. Εντάξει, αλλού δεν τα συνδέει. Γιατί γίνονται και άλλες, όλες οι δίφθονγκοι με το δίγαμα, έτσι δεν είναι. Άρα σημαίνει... ότι γίνονται οι δίφθονγκοι στις δωρικές διαλέκτους, στις αιωλικές διαλέκτους, στη δυτική διάλεκτο, γίνονται από συγκεκριμένο αρχαίο το ίδιο πρότυπο. Παραδείγματος χάρη, άμα βάλουμε τα φωνήεντα της αττικής διαλέκτου όλα, που έχει όλα, δεν έχει, και γράφω τα βραχαία, αυτά θεωρήστε τα έτσι, στα όμικρο και έψιλον δεν βάζω, γιατί έχουμε τα τρία δίχρονα που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μακρά και βραχαία. Άρα λοιπόν αυτά μαζί με το δίγαμα δίνουν όλες τις διφθόγκους. Παραδείγματος χάρη εδώ δίνει αλφαγιώτα, αβ όπως είδαμε. Αυτή δίνει την έψιλον γιώτα, δεν θα σας κάνω όλη την ανάλυση γιατί δεν θα σας πω δωρικές διαλέκτους. Και δίνει και την εύ βέβαια. Γιατί στην Αττική διάλεκτο έχουμε και δωρικά στοιχεία και αιωλικά. Είναι δύο ομάδες ή τρεις και η Ιωνική διάλεκτος παλαιότερες της Αττικής και τα έχει κληρονομήσει. Δεν είναι. Γιατί είχε και 50 φυλές, δεν είχε η Αττική, ήταν από όλη την Ελλάδα. Ωραία, για να καταλαβαίνουμε και την ιστορία. Αυτό λοιπόν δίνει, τώρα εκτός από τις διφθόγκους, παίρνουμε και το αλφα μακρόν. Δίνουν και τα μακρά φωνήεντα το αλφα βραχή με δίγαμα. Δηλαδή τι το κάνει αυτό, σημαίνει αλφα, δύο, πιο μακρό, δύο φορές το αλφα βραχή, που είτε το πάρετε συνέρεση θα δώσει το αλφα μακρόν ή σαν χρόνο προφοράς, είναι μακρό σε σχέση με το βραχή, επομένως για να τα διακρίνω τους βάζω μια περισπομένη από πάνω. Εντάξει, αυτά είναι απλό, επομένως το γιώτα δίγαμα θα δώσει δύο γιώτα βραχαία, άρα θα δώσει το γιώτα μακρόν. Το που το έχουμε το γιώτα μακρόν και το ύψιλον μακρόν θα δούμε. Διότι αν ξέραμε το θέμα λοιπόν ενός ρήματος σωστά, θα ξέραμε στη σύγηση ημί του δίγαμα, εάν αυτό το βραχή έμεινε βραχή ή έγινε μακρόν. Και δεν θα είχαμε τον Τζάρντανο να μας βάζει στο λίε περισπομένη και μας το βάζει αυτό με μία παύλα από κάτω για να καταλάβουμε ότι είναι μακρόν προβραχαίος. Δεν θα χρειαζότανε αντί του λύσης που παίρνει οξεία και σημαίνει ότι αυτό λοιπόν έχει μείνει βραχή για να παίρνει οξεία. Διότι εφόσον αυτό είναι βραχή και μας το είπε ο Τζάρντανος αυτό, της τρίτης κλίτσιος εις είναι βραχία λέει μπράβο του, επομένως είναι... σημαίνει ότι θα έπαιρνε περισπομένη αν αυτό εξής συνέχιζε να ήταν μακρόν, επομένως είναι βραχή για να πάρει οξεία. Αυτό θα το δούμε και πιο στην Αττική διάλεκτο που θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση. Συνεχίζω λοιπόν εδώ. Εδώ λοιπόν τι δίνει αυτό, δίνει το ου, δίνει τα δύο όμικρον που εξ συναιρέσεως είναι ου, ή είναι το μακρόν ωμέγα, δεν είναι το ωμέγα πιο... Είναι μακρόν όμικρον το ωμέγα. Γι' αυτό λέμε ωμέγα. Το ωμέγα οι αρχαίοι το γράφανε με όμικρον και τη λέξη μέγα δίπλα, έτσι το ξέρουμε. Επομένως, γι' αυτό σας δίνω και τις δύο για να είναι αντιληπτό.
Και εδώ λοιπόν αυτό το ωμέγα, όταν πάμε στις δωρικές διαλέκτους, έχει ωμέγα αντί ου η δωρική διάλεκτος αντί της Αττικής, διότι εδώ έχουμε το βόδι, το θυμάστε το βόδι που είναι, που έδινε τον βουν. Α, είχε θέμα λοιπόν β' όμικρον δίγαμα το βόδι. Α, και πού το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι αυτό έχει πάρει και στα λατινικά και έχει γίνει μπόβις στη γενική. Δηλαδή αυτό το β, επειδή έχει προφορές το δίγαμα, είναι προφορά του δίγαμα. Και μάλιστα είναι δωρική προφορά του δίγαμα, δηλαδή αν βάλουμε εδώ το δίγαμα το Αττικόν που υπάρχει, θα είναι β' η προφορά του στις δωρικές διαλέκτους. Όπως είναι στη μακεδονική διάλεκτο. Άρα τα πράγματα ενοποιούνται, πιστέψτε, πλήρως, αλλά αν θέλετε και κάποια ερώτηση στο τέλος, ευχαρίστω. Λοιπόν, τι να κάνω, δεν έχω το χρόνο να σας δώσω τόση... Σας δίνω τα κυριότερα πράγματα. Επομένως, το ύψιλον τώρα βραχή δίγαμα, τι θα δώσει? Θα δώσει το ύψιλον ύψιλον δύο φορές βραχή, δηλαδή το ύψιλον μακρόν, και θα δώσει και τι άλλο, και το ύψιλον δίγαμα θα δώσει την ύψιλον γιώτα. Τη δίφθογκο. Δηλαδή δεν θα είχαμε ούτε ύψιλον γιώτα, ούτε ύψιλον γιώτα, ούτε αβ, ούτε εύ στην Αττική διάλεκτο, αν είχε συγηθεί το καημένο το δίγαμα. Αυτά είναι ντροπή όμως. Συχαίνονται τα παιδιά τα αρχαία και καλά κάνουν, δίκιο έχουν. Αχ. Και είναι σπουδαία επιστήμη η φιλολογία. Έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε έτσι μαθηματικοποιημένη, που τα έχουμε συνηθίσει έτσι, για να την καταλάβουμε. Αλλά να την καταλαβαίνουμε μόνοι μας και ενώ είμαστε 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Από το γυμνάσιο θα φύγουν οι άνθρωποι και θα πάνε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Να μην ξέρουν αυτό το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης. Και να μην μπορούν να διαβάσουν Πίνδαρο, Σαπφό και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν και άλλα που είναι σημαντικά. Θυμάστε ότι έχουμε στην Αττική διάλεκτο τρεις τέτοιες καταχρηστικές προθέσεις, καταχρηστικούς διφθόγκους. Καταχρηστικές διφθόγκοι λέγονται αυτές. Και λέει, είναι μακρές, μας λέει η γραμματική. Άρα σημαίνει ότι επειδή είναι στη δοτική, στις δοτικές δεν εμφανίζονται αυτές. Στις δοτικές των Ισίτα θηλυκών, στις δοτικές των Ισάλφα θηλυκών που τα έχουμε και τα δύο, και τι άλλο, και στις δοτικές του που είναι από των δευτεροκλήτων που είναι τα αρσενικά ισός. Δεν είναι. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος, για να αρχίσουμε από το τελευταίο, το ίδιο ισχύει και για τις άλλες, αυτό δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι με όμικρον όμως ετούτο εδώ το ρημάδι. Και επομένως μπορεί να το χωρίσω και έτσι εγώ να καταλάβω ότι το θέμα του της Δευτέρας κλήσεως δίνει όμικρον στα αρσενικά. Δεν έχει σημασία. Σωστό είναι να το βάλουμε και έτσι, αλλά θέλω να το δείτε και στο θέμα. Να το δείτε ότι από το θέμα προέκυψε. Η δοτική πώς θα ήτανε? Έτσι μας τη μάθανε, έτσι δεν μας τη μάθανε? Παπαγαλία. Να, ωραία. Εάν συνεχίσω εγώ όμως αυτή τη γραφή, για να γίνει το ωμέγα υπογεγραμμένη, θέλει από το όμικρον να γίνει πρώτα το ωμέγα και μετά να έχει και ένα γιώτα που γραφότανε δίπλα για να πάει από κάτω. Τότε το καταλαβαίνουμε. Πολύ ωραία. Και για να γίνει το όμικρον ωμέγα, τι στο καλό θέλει? Όμικρον δίγαμα. Άρα η κατάληξη της δοτικής, εάν συνεχίσω το άνθρωπο, ήταν δίγαμα γιώτα. Γιατί επαναλαμβάνω τι γίνεται, το δίγαμα με το όμικρον δίνει το ωμέγα και το γιώτα υπογράφεται. Έτσι μια χαρά. Τι θέλω να πω? Το φύ όμως αυτό είχε ο Όμηρος ο καημένος που μας τον μαθαίναμε από Παγαλία και αυτόν τον δόλιο, και δεν μάθαμε τίποτα, ούτε γραμματική είχε ο Όμηρος, ούτε τίποτα, ούτε συντακτικό τίποτα, τον μαθαίναμε απ' έξω. Εντάξει, για να μάθουμε να κάνουμε τους μορφωμένους, τρομάρα μας.
Και εδώ λοιπόν είχε ο Όμηρος ένα φι, δεν είχε, που μας είπανε ότι είναι της ύλης. Δηλαδή αν θέλουμε να πούμε, να λέγαμε ότι με πόδια, θα λέγαμε πως φι. Εντάξει. Έτσι, επομένως αυτό το φι όμως είναι προφορά του δίγαμα, άμα ξέρουμε ελληνικά. Άρα η κατάληξη της δοτικής ήταν δίγαμα γιώτα. Το οποίο μας ετοιμολογεί πως γίνεται το ωμέγα υπογεγραμμένο. Δεν είναι, γιατί το όμικρον και το φι, αν το βάλω μαζί, επαναλαμβάνω, το όμικρον με το δίγαμα θα δώσει ωμέγα, θα το κάνει μακρόν δηλαδή, και από κάτω το γιώτα είτε δίπλα το γράφαμε ή από κάτω είναι σωστά στα αρχαία ελληνικά. Διότι στις επιγραφές μας βρήκαμε το γιώτα δίπλα γραμμένο επίσης. Και στη γραμματική μας το είχαν κολλήσει από κάτω. Εντάξει, είναι σωστό όμως ως ετυμολογία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς ήταν οι παλαιότερες μορφές της γλώσσης μας για να καταλάβουμε πώς έγινε η Αττική διάλεκτο. Δεν φύτρωσε, ούτε καθίσανε οι Αττικοί και τη φτιάξανε. Την εξελίξανε βάσει των δωρικών και των αιωλικών τους προγόνων και γλώσσες. Εδώ λοιπόν ήταν άφη, να σας το ολοκληρώσω, και εδώ άβη. Διότι προσέξτε, και τα ήττα θηλυκά, αν κοιτάγαμε επάνω δεξιά, είχε και το θέμα ο Τζάρτζανος, δεν το εξήγησε όμως, και μας είπε και στον βουλευτή που ήταν σε εις. Το θέμα λέει είναι βουλευτά με αλφα. Από πάνω, κοιτάξτε δεξιά, στην γραμματική αυτή που μισούσαμε. Αλλά τα είδαμε μετά δυστυχώς και εμείς που είχαμε μανία και είμαστε άρρωστοι με αυτά. Εντάξει, αλλά δεν είναι, πρέπει να τα πεις αυτά. Αλλά τι θα αποδείκνυε, ότι η ρίζα λοιπόν του Νίκη ήταν η δωρική Νίκα. Και αντί ήταν μακρόν, ήταν αλφα μακρόν. Επομένως δεν το θέλανε αυτό, γιατί οι δωρείς μας τους λέγανε ότι ήρθαν απαλού και αργότερα. Και ας ήταν γιος του Δευκαλίωνος, ο Δώρος, ο καημένος. Τέλος πάντων, ωραία. Και επομένως δεν περιμένουμε και από το περιοδικό Μήνος της Σαλαμάνκας να μας πει τι ήταν οι Κρήτες μας και τι μιλάγανε. Όποτε και αν το βγάλει, τους επιτρέψουν οι Ινδοευρωπαίοι να το βγάλουν, θα καταλήξουν ότι είναι Έλληνες βέβαια οι Κρήτες μας και ότι είναι ελληνική η μινωική διάλεκτος, αλλιώς θα γελιοποιηθούν. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, και επομένως εδώ τι γίνεται, αυτό το αλφα δίγαμα λοιπόν δίνει αλφα μακρόν. Δεν δίνει, γιατί αυτό είναι βραχή στο θέμα. Και βίη κατάληξη πάλι και στα θηλυκά, το ίδιο. Άρα η γλώσσα στην παλιά της, μορφή είχε τις καταλήξεις που ήταν κοινές σε όλα τα γέννη, διότι καμιά φορά αλλάζανε και τα γέννη και μεταξύ των διαλέκτων και είχαμε σταθμή και σταθμά. Δεν είχαμε. Και θεσμοί και δεσμά. Εντάξει. Επομένως, το αλφα μακρόν όμως το δωρικόν είπαμε ότι είναι ήττα ιωνικών, παγά και πηγή. Αυτό το ξέρουμε αμέσως. Επομένως δίνει και το ήττα υπογεγραμμένη αυτό και το αλφα υπογεγραμμένη μαζί. Και δεν ασχολούμαι δεύτερη φορά με τούτο. Και επομένως αυτές οι διφθονγκοί, αφού το γιώτα μπαίνει σε αλφα μακρόν, ήττα μακρόν και ωμέγα μακρόν, είναι και οι τρεις μακρές. Σωστά μας τα είπε ο Τζάρτζανος ως συμπέρασμα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αν τα λέγαμε έτσι στα παιδιά, δεν θα τα ξέραμε και δεν θα τα διαβάζαμε μόνοι μας, έστω και οι άρρωστοι. Ωραία. Επομένως βλέπετε ότι η γνώση των δωρικών διαλέκτων και όλων των άλλων διαλέκτων βοηθάει να καταλάβουμε την Αττική διάλεκτο, την καημένη, που μας την πάθανε μισή και στραβή. Ωραία. Και τι μάθαμε λοιπόν στην Αττική διάλεκτο? Να έρθουμε τώρα με αυτά τα λίγα δωρικά στοιχεία που είπαμε. Υπάρχουν και άλλα, αλλά με αυτά τα βασικά στοιχεία κοιτάξτε τι καταλαβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν ταράσο, ταράζω, ταράτο, ας αρχίσω από τα πιο αρχαία,
και ταράζω. Κάναμε καταστροφή. Ναι. Ωραία. Επομένως, τι καταλαβαίνουμε εδώ αμέσως. Θυμάστε ότι και από το Μουσίδι, το με δύο δέλτα, δεν το είχαμε δει, το Λακωνικόν από τη Σπάρτη, ότι ήταν το Μυθίζι. Άρα από εδώ είχαμε τσιμπήσει ότι το ζήτα αυτό, αυτά είναι Αττικά όλα, έτσι δεν είναι. Ας αρχίσω από τα Αττικά τώρα, το ίδιο είναι. Το Δωρικό λοιπόν έχουμε τσιμπήσει αντί ζήτα, εδώ, που είναι και δύο σίγμα και δύο ταφ στην Αττική διάλεκτο, αυτά τα τρία δίνουν και δύο δέλτα, δεν δίνουνε. Δωρικό δύο δέλτα. Γιατί οι Μακεδόνες δεν είχαν οι καημένοι σίγμα, είχαν δέλτα και δεν είχαν ταφ, είχαν δέλτα. Οι Κρήτες είχαν ταφ, θυμάστε. Επομένως, η Αττική που τα έχει και τα τρία και το θήτα που δεν έχουν οι δωρικές διάλεκτοι, μας είχαν πει ότι είναι διπλό οδοντικό. Γιατί δεν μας το γράφετε να το δούμε, θα τρομάξουμε, το ζήτα ότι είναι διπλό οδοντικό. Τα ξέρουμε τα ιδαντικά μας, τα ανοίξατε το στόμα σας και μας το είπατε. Δέλτα, ταφ και θήτα, μπράβο τους. Και άμα τα γράψω δύο φορές, θα είναι το διπλό. Και το ζήτα είναι αυτό λοιπόν το καημένο, το οποίο για να το ξέρω, έπρεπε να ξέρω δωρικές διαλέκτους. Γι' αυτό δεν μας το είπανε. Γιατί απαγορεύονται να διδάσκονται οι διάλεκτοι, φαίνεται. Απαγορεύεται. Διότι είδατε τι αποδεικνύουν. Ότι είναι ψευδής η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία που τη διδάσκουν. Και οι καημένοι φοιτητέ είναι πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά και πρέπει να περάσουν το μάθημα. Τους καταλαβαίνω. Αλλά άμα. Και γι' αυτό κόψανε και την αρχαία ελληνική γραμματεία, δεν τη διδάσκουν. Διότι θα καταλαβαίνανε τα παιδιά. Τι μας λες Ινδοευρωπαίους, αφού έχουμε τέτοια ιστορία και τέτοια γλώσσα με τις διαλέκτους. Να μην διδάσκουν όμως διαλέκτους στο πανεπιστήμιο. Δεν το πίστευα ακόμα που το λέω, δεν το πιστεύω. Και είχα και στενοχωρηθεί γιατί δεν πήγα φιλόλογος. Ευτυχώς πήγα σε σχολείο που μπόρεσα να τα μάθω και να σας τα πω. Τι να κάνω. Και επομένως το ζήτα είναι διπλό οδοντικό, μπράβο του. Και επειδή το ταράτο με δύο ταφ και είναι και με δύο σίγμα, βάζω και τα δύο σίγμα εγώ από εδώ πέρα, από κάτω. Στα Ιωνικά και τα Αττικά τα βάζω μαζί. Πολύ ωραία, και επομένως τα δωρικά θα είναι δύο δέλτα και δύο ταφ, τίποτα παραπάνω. Και αν βάλω και τα λακωνικά σίγμα, θυμάστε, στη θέση του θήτα, αλλά στη θέση του θήτα, δηλαδή σιώραντι Θεός, μπορώ να τα βάλω και τα δύο σίγμα δωρικά. Εντάξει, ωραία. Άρα το σίγμα προκύπτει και στις δωρικές διαλέκτους και στις δωρικές. Ωραία, σωστά. Επομένως, τι καταλαβαίνουμε από εδώ, ότι γίνονται και τροπές μεταξύ των οδοντικών, δέλτα θήτα και ταφ θήτα, δηλαδή τα οδοντικά στην Αττική διάλεκτο εναλλάσσονται μεταξύ τους. Ωραία. Γι' αυτό έχω, όπως ξέρετε, και το τίθιμι που έχει θέμα θή και θέ, δεν έχει θέσεις και θή. Άρα μας το είπανε τίθιμοι εμάς τους άσχετους, τους ταλέπορους. Και δεν μας εξηγήσανε ότι το ταφ, παιδιά, είναι τροπή του θήτα διαλεκτική στην ελληνική. Γι' αυτό επιτρέπεται να μην είναι θήθιμοι που θήθιμοι ήταν το δωρικό. Το δωρικό ήταν θήθιμοι. Πολύ ωραία. Και τους Αττικούς δεν τους άρεσε, είπαμε, επανάληψη των δασέων. Εντάξει, αλλά το πήρα από ελληνικό. Δεν το πήγε σε καμιά ξένη γλώσσα, από ποια υπήρχε τότε για να το πάρει, θα μου πεις. Εντάξει, οπότε βλέπετε εδώ ότι αιτιολογούνται όλα τα πράγματα της Αττικής διαλέκτου. Για να δούμε λοιπόν και τα άλλα διπλά, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είδαμε τα τρία οδοντικά, έτσι δεν είναι, πώς αντιστοιχούν στις δωρικές διαλέκτους και στην Αττική διάλεκτο, που τα έχει και τα τρία. Τα ΚΚΧ, η Αττική διάλεκτος, αν τη βάλω από εδώ και από εδώ τις δωρικές, με συγχωρείτε, αλλάζω καμιά φορά, αλλά δεν έχει σημασία, τα γράφω από την αρχή. Δεν είπαμε ότι οι δωρικές διάλεκτοι έχουν μόνο κάπα και γάμα, αν είναι μακεδονική και κριτική, βεβαίως. Και επομένως, η Αττική έχει τα τρία, δεν έχει. Ωραία. Επομένως, εδώ, να γράψουμε ένα ρήμα που έχει θέμα στην Αττική διάλεκτο, κάπα ή γάμα ή χ.
παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε τη φραγή. Έχουμε τη φραγή. Ποιο ρήμα είναι το φράζο? Α, είναι το ρήμα φράσο, το αρχαίο, το ρήμα φράτο το αρχαίο και το ρήμα φράζο το νεότερο. Το οποίο είναι και στο αρχαίο λεξικό, δεν είναι νεότερο τελείως. Έτσι δεν είναι, γιατί εδώ είναι χιλιάδες χρόνια. Δεν μιλάμε για 2.500 χρόνια γλώσσα, μιλάμε για 15.000 π.Χ. Ωραία, γι' αυτό έχουμε και τα γράμματα που βρήκε ο καθηγητής Σάμψον, ναι, στο Αιγαίο, ο καθηγητής αρχαιολογίας. Βρήκε ο άνθρωπος α, ε, δέλτα και ήτα, βρήκε δηλαδή τη λέξη αυδή ίσον φωνή σε θράψματα αγγείων του 5.500 π.Χ. Και μας έλεγε προχτές ο καθηγητής ότι δεν ξέρουμε σε ποιο μουσείο τον έχουν πάει. Δεν ξέρουμε, λέει. Εντροπή. Αυτά είναι του λαού να τα δει. Δεν τα γράφουν οι επιστήμονες να τα έχουν μεταξύ τους και να τα συζητάνε όπως εμείς εδώ. Αχ, τι τραβάμε. Στενοχωριόμαστε λίγοι όμως, εντάξει. Και αυτή τη Μακεδονία που είναι δωρική, δηλαδή είναι από το Δευκαλίωνα, Έλληνες, δώσαμε το όνομα σε αυτούς απάνω. Λοιπόν, άρα το ζήτα εδώ λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτα, έχουμε κι άλλο και είναι απόδειξη και από εδώ, ότι το ζήτα όμως είναι και από θέμα γάμα. Αυτό θέλω να σας θυμίσω. Και δεν έχουμε ρήματα από την ολολυγή ή την αλλαλαγή, γίνεται το αλλαλάζω και το ολολίζω. Πάρα πολύ ωραία. Άρα εδώ το γάμα με το γιώτα θα δίνει δύο γάμα με αυτά που είπαμε. Και άρα το ζήτα γίνεται και από δύο οδοντικά, ουρανικά. Α, και αφού γίνεται από γάμα, θα γίνεται και από δύο χ, θα γίνεται και από δύο κάπα, αυτό που το ξέρουμε, επειδή τρέπονται τα γάμα κάπα και χ, όπως είδαμε, μεταξύ των διαλέκτων. Άρα τρέπονται και στην Αττική διάλεκτο και η Αττική διάλεκτο όταν έχει ένα ρήμα από χ, τον παρακείμενο, έτσι, θα τον φτιάξει και με το... δεν θα τον φτιάξει χέχινα, θα τον φτιάξει κέχινα. Δωρικό θα χρησιμοποιήσει για να τον φτιάξει, άρα δεν το πήρε από καμιά ιδοευρωπαϊκή γλώσσα που την κυνηγάνε ακόμα, λέει, τους Ινδοευρωπαίους να τους βρούνε. Και προς τιμήν του, όπως ξέρετε, ξεχνάω, γέρασα. Και προς τιμήν του ο αρχαιολόγος ο δικός τους, είπε ότι η καταγωγή του πολιτισμού είναι από τις Κυκλάδες μας. Θα τον θυμηθώ. Μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, ξεχνάω, γέρασα. Ωραία. Και από τον Ρέμφριου. Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Ρέμφριου, λοιπόν, έτσι, αφού περιπλανήθηκε λίγο και Μικρά Ασία μεριά, στο δεύτερο βιβλίο, έγραψε δύο βιβλία ο Ρέμφριου. Έγραψε το The Emergence of Civilization, δηλαδή τη γέννηση του πολιτισμού, και έγραψε και το Archaeology and Language, το πρώτο του βιβλίο. Το δεύτερο ήταν η καταγωγή του πολιτισμού. Και είπε, αυτό που είχα πει μαζί και η Μικρά Ασία ολίγων, είναι οι Κυκλάδες. Αυτό είναι το σωστό. Άρα δικός τους το είπε. Τώρα πώς συνεχίζουν γλωσσικώς να είναι αντίθετοι με αυτό που είπαν αρχαιολογικώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι και ο κύριος Μπεξής, ο άνθρωπος, έχει πει ότι το έγραψε άρθρο στο Ιχώρ. Και διαβάσαμε εκεί και ότι το κουργάν αυτό το που λένε ότι ήταν η καταγωγή, άλλη καταγωγή των Ινδοευρωπαίων, ποια το έχει ανακαλύψει αυτή, η Λιθουανέζα, η Τσιμπούτας. Και πήρε και βραβείο Λένιν τρομάρα της γι' αυτό, γιατί η Λιθουανία τότε ήταν στη Ρωσία η πήγετο, και είπε ότι η καταγωγή από εκεί κατεβήκανε και στην Ελλάδα και στην Ινδία και παντού οι Ινδοευρωπαίοι. Αυτό είπε. Α, και μας λέει ο αρχαιολόγος. Βρήκαμε αυτό τον τάφο που έχει έναν εκεί ξαπλωμένο στο κουργάν και κρατάει ένα σκύπτρο, έτσι πως το λένε, σιδερένιο. Και μας δείχνει μετά στο μουσείο τάδε των Κυκλάδων μας, είναι μαζί πέντε τέτοια σε μία προθήκη. Να τελειώνουμε. Και πάει και πιο βαθιά. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλους επιστήμονες, βέβαια, αρχαιολόγους. Και είναι σημαντική αρχαιολογική απόδειξη, γι' αυτό το λέω.
Εμείς εδώ δίνουμε την ιστορική και την γλωσσική, όχι την αρχαιολογική, έτσι. Αρχαιολογία θα τη δώσουν οι αρχαιολόγοι. Και τι ήθελα να πω, και βρεθήκαν και κάτι, λέει, τύμβοι, θολωτή τάφη στο Κουργκάν. Και αυτή είναι του 2.500 χρουστού, γιατί αυτό είναι το Κουργκάν, και της Κρήτης μας είναι το 5.000 χρουστού. Έχουμε ίδιους. Οπότε ευτυχώς έχουμε αποδείξεις για να αντικρούσουμε αυτές τις σκόπιμες, δεν είναι βλακίες, δεν λέω βλακίες, λέω σκόπιμα συμπεράσματα, διότι έχει καταντήσει πολιτική η επιστήμη, φαίνεται. Και έχει καταντήσει να γεννάμε ιστορία εκεί που δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή φιλανθρωπία η ιστορία, ή την έχεις ή δεν την έχεις. Δεν είναι ντροπή να πεις ότι εγώ έχω ιστορία από την τάδε χρονολογία και δεν έχω τόσο παλιά. Γιατί θέλει αποδείξει η ιστορία. Δεν είναι παπαγαλία η ιστορία, έχει αποδείξεις. Ωραία, και τι θέλω να πω τώρα εδώ. Επομένως, αφού είπαμε και αυτό για το ζήτα που είναι σημαντικό, άρα είναι και δύο ουρανικά να γίνεται, από το φράζο, θυμάστε το φραγί, που το λέμε κιόλας, πάθαμε φραγί στο τηλέφωνο, δεν πληρώσαμε και μας το τακτοποίησανε. Ωραία. Και πάμε λοιπόν, έχουμε ένα ψι εδώ, δεν έχουμε και ένα ξι. Ας δούμε και αυτά. Και αν έχετε διάθεση, μπορούμε να ετοιμολογήσουμε και γλώσσες. Ίσως αυτό δεν το προλάβουμε, αλλά θα σας δώσω την βιβλιογραφία για να πάτε να το δείτε και να το κάνετε μόνοι σας, γλώσσες όπως η σανσκριτική, οι βαλτικές γλώσσες, αυτές οι σλαβικές γλώσσες έχουν δωρικά στοιχεία. Αυτό θα σας πω την εισαγωγή, αλλά δεν θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε πολλά παραδείγματα, γιατί θα σας κουράσω. Και δεν είναι αυτός ο λόγος. Το ψι τι μας το έπανε, διπλό χιλικό. Ας το γράψουμε το ρημάδι, να δούμε 2π, 2β και 2φ. Δεν είναι, στην Αττική Διάλεκτο έχει και τα τρία. Οι δωρικές διάλεκτοι έχουν μόνο το π και το β. Έτσι. Δεν έχουν φ. Και ο βασιλεύς Φίλιππος λεγόταν Βίλιππος. Φίλιππο τον λέγανε οι Αττικοί. Εκεί ο μεγάλος μας ρήτορ, ο οποίος τάχε με τον βασιλιά της Μακεδονίας και τσακωνόντουσαν. Ωραία. Ήταν Βίλιππος λοιπόν ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία. Και τι άλλο ξέρουμε για το ψι εμείς στην Αττική Διάλεκτο. Να μην σας μπερδεύω. Τα ρήματα, λέει, στο μέλλοντα έχουν το σο, δεν έχουν κατάληξη. Μπράβο τους. Και στον αόριστο το σα. Μα έχουμε ρήματα που έχουν χιλικό χαρακτηριστικό φωνή εν το ρημάτι. Το κόπτο έχει το κοπ. Γιατί είναι η κοπή. Από την κοπή θα βρούμε το θέμα του ρήματος κόπτο, δεν θα το βρούμε αμέσως από το κόπτο που μας δυσκολεύει εκείνο το. Αλλά δεν μας δυσκολεύει, διότι είναι προφορά του δίγαμα του ενεστώτος αυτό το ταφ. Αλλά δεν σας πάω σε τόσο δύσκολα. Θα είχαμε κόψο λοιπόν, και αυτό μας το είπανε ψι, στο σχολείο μας το είπανε αυτό. Και το λαβί, μακρόν αυτό, έδινε λείψο με μέσον μέλλοντα, δεν έλεγε, γιατί είναι σώμε στη μέση φωνή. Και το β' δίπλα στο σίγμα πάλι ψι δεν είναι. Ωραία. Και έχουμε και τρίτο χιλικό, το φι. Και το γράφω στο μέλλοντα θα δώσει πάλι ψι αυτό το κολοκύθι, δεν θα δώσει. Άρα δίπλα σε αυτά τα τρία, για εύκολα, σας γράφω ότι είναι σίγμα φι, ή μάλλον φι σίγμα, τα παίρνω με τη σειρά, γράψω, φι σίγμα, το πι έχω πρώτο, πι σίγμα λοιπόν, βήτα σίγμα, και φι σίγμα, δεν είναι τα αντιστοιχά του, από τα ρήματα του, από το μέλλοντα των ρημάτων και τον αόριστο. Πολύ ωραία, επομένως τι βλέπω εδώ αμέσως, δεν είναι ανάγκη να κάνω μαθηματικά, θα κάνω. Ό,τι βλέπω λέω, σίγμα, τροπή σίγμα σε πι. Εκτός που το πι είναι με το πι ίδιο. Το σίγμα με το βήτα. Σωστά, και το σίγμα με το φι. Τροπές των χιλικών σε σίγμα.
Πολύ ωραία. Επομένως, και δύο σίγμα από κάτω, το ψι. Κρατήστε το αυτό. Πάω στο ξι. Το ξι τι είναι? Διπλά ουρανικό. Τα γράφω τα διπλά ουρανικά. Τα γράψα. Ωραία. Και από τους μέλλοντες των ρημάτων που έχουν ΚΓΧ θεματικό σύμφωνο, με το ΣΟ κατάληξη, θα δώσουν τι? ΚΣ, το ΞΥ λέω, ΓΣ και ΧΣ, δεν θα δώσουν? Α, ωραία, άρα ΚΣ, ΓΣ, ΧΣ και αυτό εδώ, που οι ξένες γλώσσες ασχολούνται μόνο με το ΚΣ, μα έχουμε και ξένα τέτοια, δεν έχουμε, που είναι το γάμα και το χ το ρημάδι. Έχουμε και τέτοιες γλώσσες. Οι οποίες έχουν το γάμα το δικό μας και το χ το δικό μας. Δεν έχουν κάπα θέμα. Ωραία. Άρα έπρεπε να πούνε και τα τρία. Όχι το κάπα σίγμα, μόνο τροπή κάπα σίγμα και κέντουμ και σατέμ. Το κέντουμ και σατέμ είναι και τα τρία τα ελληνικά. Και η Αττική διάλεκτο λοιπόν με αυτά που κουβαλάει και τα λέμε μέχρι σήμερα, κουβαλάει όλα των διαλέκτων των παλιών, όπως είπαμε, άρα και, και του δωρικού κάπα και γάμα, αυτά είναι δωρικά, και το χ είναι μόνο Αττικό. Και αφού έχει και τα τρία, αυτά τα πήρα από τις δωρικές διαλέκτους και, και αυτό από την Αττική διάλεκτο και τελειώσαμε. Και επομένως σημαίνει ότι και τροπή και κάπα σίγμα και γάμα σίγμα και χ σίγμα, άρση τριπλή της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, έτσι. Και επομένως έχουμε γράψει και τέτοιο άρθρο με τον κύριο Δωρικό, το φίλο μας και τον συνεργάτη και τον συνάδελφο τόσα χρόνια, στο ΙΧΟΡ από το 2000 παλιό. Ωραία. Αυτά είναι επομένως πράγματα που τα έχουμε διαπιστώσει. Και τι άλλο τώρα μας λέει ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς, που είναι πολύτιμος και έπρεπε να διδάσκεται σε αυτό το έρημο το πανεπιστήμιο. Μας έχει μία λέξη ψύκτρα και πώς μας την λέει Αττικά δίπλα μετά την τελεία που μας εξηγεί το Αττικόν? Ξύστρα. Εμείς οι άσχετοι λοιπόν πρέπει να μάθουμε τι ρήμα είναι το ένα και τι ρήμα είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και πάμε στο Λίντελ Σκοτ και αυτό είναι το ρήμα ψύχο και το ψίο που δίνει το ψίχουλο. Α, και εδώ είναι το ξέο και το ξύνο ή ξύο, γιατί τι δεν σας είπα, μου διέφυγε, το ρήμα βάλω που έχει παράγωγα βέλος βολή και το βλίο το οποίο σημαίνει εξφενδονίζω, άρα βάλω σημαίνει. Επομένως η ρίζα η ελληνική είναι και βάλ και βέλ και βόλ, δεν είναι? Είναι και τα τρία. Και βόλ με ωμέγα. Και βίλ με ύψιλον. Από το βίλ με αντιμετάθεση ολική είναι το βλίο. Το εξφενδονίζω. Το ξέρω. Και η βρύση εξφενδονίζει νερό. Και έχει απλώς τροπή λάμδα σε ρο. Ήλθεν ήρθεν. Άρα δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλώς πρέπει κανείς να τα συνδυάσει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το ψι λέει αντιστοιχεί με το ξύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ψι που παράγεται από πι, βι, τα, φι, δεν παράγεται και σο και σίγμα, έτσι δεν παράγεται? Είναι αντίστοιχο στα ελληνικά και μάλιστα και στην Αττική διάλεκτο και σε αυτή που λέμε σήμερα. Τούτο το λέμε σήμερα. Δεν είναι. Και το ψύχτρα και το ξύστρα. Τούτο βέβαια είναι τεχνικός όρος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι, το έχουμε και στο θρανείο μας. Ωραία, επομένως έχει αντίστοιχα το κάπα, το χ και το γάμα. Αυτό δεν σας το είπα, να το πούμε μια στιγμή, δεν είναι τίποτα. Έχουμε τροπή πι κάπα στα ελληνικά, δεν έχουμε μεταξύ των διαλέκτων και το ξέρετε. Διότι είναι ο πίαμος, δίνει λέει την κιάνωση αρρώστια. Άμα φάμε κουκιά τα οποία έχουν πρόβλημα, θα πάθουμε κιάνωση λέει, αλλά πι κάπα. Δεν σας λέω τα αιωλικά με τα Αττικά και τα δωρικά να μην μπλεχτείτε. Σας λέω πράγματα που λέμε σήμερα.
το Β με το Γ. Στην βιωτική διάλεκτο την αρχαία λοιπόν, οι αρχαίοι βιωτοί λέγανε την γυναίκα Βανά. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά που είναι δύο α, αυτό το α είναι μακρόν αντίστοιχο του ιωνικού Ι. Άρα καταλαβαίνετε ότι η βιωτική διάλεκτο, όπως είπαμε, και που έχει ο Αριστοφάνης, έχει και βιωτό και να μιλάει και με γαρέφς που είναι δωρείς, αυτοί λοιπόν είχαν το Β αντί Γ. Και στην Αττική διάλεκτο λέμε ο βελός, δεν λέμε τον ιοβολός. Ο βελός τι είναι ο βελός, η σούβλα. Ο βελός είναι η σούβλα. Και οι Μακεδόνες μας το λέγανε ο δελός. Άρα το Β με δέλτα δωρικό. Πολύ ωραία. Και οι βιωτοί που λέγανε βέφυρα τη γέφυρα. Βέφυρα το Αττικόν γέφυρα. Οι κριτικοί, οι δωρείς μας το λέγανε διφούρα. Τα έχει ο Ισύχιος και τα τρία. Δεν σας λέω χωρίς παράδειγμα και αναφορά. Επομένως τα Β, Γ και Δ τρέπονται στις ελληνικές διαλέκτους μεταξύ τους. Και αυτά είναι τα μεσαία, Αν γράψουμε δηλαδή Κ, Γ, Χ, Π, Β, Φ και Τ, Δ, Θ, είναι στη μέση αυτά, δεν είναι. Και μας λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, μας το λέει σωστά αυτό, στο βιβλίο του για την ελληνικότητα της μακεδονικής διαλέκτου, την έχει επιμεληθεί ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, το βιβλίο αυτό είναι σοβαρό να το δείτε, και έχει και όλες τις αντικρούσεις ιστορικές και γλωσσικές μέσα, έχει δηλαδή και την ιστορία γιατί οι Μακεδόνες, αυτά που σας είπα, τα λίγα, γιατί είναι Έλληνες και δωρείς, ωραία, αντιστοιχούν μεταξύ τους. Και αυτά λοιπόν είναι και τα τρία δωρικά, τα μεσαία, σίγουρα, όπως είναι και τα ψηλά. Στις δωρικές διαλέκτους υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα θ, έτσι όπως είπαμε. Τα δασαία δεν υπάρχουν. Ωραία. Και επομένως, η ρίζα του ρήματος που δίνει το ψίχουλο, και τι είναι το ψίχουλο, σκόνη. Δεν είναι το ψίχουλο. Άρα είναι ξέσμα. Γιατί και το ρήμα ξύνο παράγει έτσι μικρά κομματάκια. Όπως και το ψίο που δίνει το ψίχουλο, γιατί το ψίχουλο αποτέλεσμα είναι κομματάκι. Επομένως, αν δούμε στο ετυμολογικό λεξικό ή στο Λίντελ Σκοτ το ρήμα ξέο, έχει ένα δίγαμα εδώ και έχει και την κατάληξη άλλο ένα δίγαμα. Και βεβαίως είναι και ξίο στην άλλη μεταπτωτική βαθμίδα, να την πούμε αριστοκρατικά. Και το ξέο και από εδώ είναι και το ξύνο. Ωραία, γιατί το δίγαμα γίνεται και νι, άμα είχαμε χρόνο να πούμε το δίγαμα, γιατί αφού είναι σίγμα και είπαμε το αττικό σίγμα γίνεται δωρικό νι, γιατί λέγανε οι δωρείς πεντάκιν με νι αντί πεντάκης, άρα πραγματικά το δίγαμα είναι και νι και σίγμα, άρα το ξέο και το ξύο και το ξύνο είναι ομόριζα τελείως, και επομένως εδώ τα έχουμε με ψι και τα τρία, δηλαδή έχουμε το ψίβιο, που από βραχή μπορεί να το κάνει και μακρόν, και στο ψύχο το κάνει ήττα. Αλλά να μην σας μπλέξω περισσότερο με αυτά. Επομένως, επομένως τώρα, να αποδείξουμε και να τελειώσουμε με αυτό σε 5 λεπτά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Είπαμε ότι η μινωική γλώσσα, και μπορείτε να δείτε άρθρο μας στο ηχόρ, άρθρο μας στο ηχόρ με τον συνάδελφο τον κύριο Μητρατζά, τον Δημήτρη, η μινωική γλώσσα, όμως δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, με συγχωρείτε, δεν μπορώ με την ομιλία να συγκεντρωθώ. Τι έλεγα τώρα. Η μινωική λοιπόν γλώσσα, όπως είπαμε, που έχει δωρικά στοιχεία, έχουμε κάνει αυτό το άρθρο και γράφουμε τα δωρικά στοιχεία στη μινωική γλώσσα. Άρα δεν είναι ούτε καν η μινωική γλώσσα η αρχαιότερη,
είναι η διάλεκτη που είναι πριν από αυτή. Γιατί γίνανε από, έτσι, άμα ακούστε και στο, έχετε καιρό και διάθεση να ακούσετε και στο YouTube την ιστορία των Κρητών, ο Τέκταμος όταν κατέβαινε λοιπόν ο γιος του Δώρου, ο εγγονός του Δευκαλίωνος, κατέβαινε από την Πίνδο, λέει, που πήγε, έπειρε μαζί στην Κρήτη και τη βασίλισσα την οποία την είχε παντρευτεί και ήταν η κόρη του Κρυθέως, του βασιλέως Σιολκού της περίφημης. Επομένως πήρε και Αιωλής μαζί του, Αιωλής και Δωρείς. Άρα αυτοί οι Αιωλείς μελάγανε αιωλικά, οι Δωρείς μελάγανε δωρικά, άρα οι Κρήτες είχαν στη γλώσσα τους, αναμένουμε, οι Μινωίτες, που ήταν μετά από αυτούς τους Δωρείς βασιλείς, μιλάγανε, είχαν και δωρικά στοιχεία κυρίως και αιωλικά όμως στη γλώσσα τους. Άρα ξέρουμε τι είναι, επαναλαμβάνω, η μινωική διάλεκτος, και σε αυτό το άρθρο λέμε τα δωρικά στοιχεία, τα παλιά της μινωικής γλώσσης. Και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί βοήθεια στην αποκρυπτογράφηση. Αυτά που τα αναμένουμε δηλαδή, πρέπει να τα ψάξουμε να τα βρούμε. Εντάξει, για να μην μας λένε οι Ινδοευρωπαίοι ότι βρήκε ο Βέντρης, ο σπουδαίος Βέντρης, βρήκε την αποκρυπτογράφηση. Μετά αιώνες είναι ο Περσεύς από τον πρώτο μήνα, είναι αιώνες ανάμεσα, γιατί στην Άργου, στην γενεαλογία, έχουμε 50 βασιλιάδες μεταξύ του πρώτου και του πρώτου βασιλιά, του Άργους και του Περσέως, που απλώς έκανε αλλαγή. Αλλαγή έδρας έκανε ήταν και στην γενεαλογία του Άργους ο Περσεύς και δωριεύς από τη γιαγιά του. Γι' αυτό έχει, λέει, αρχαιολογικός δύο, έτσι, αυτό το λένε οι αρχαιολογικός, το λένε, ότι έχει ο θηρεός των Μυκηνών έχει δύο ολολιοντάρια. Το ένα είναι η γενεαλογία του Άργους και το άλλο η γενεαλογία της Σπάρτης. Έχουμε και τέτοια προχωρημένα. Τι να κάνουμε. Όλα συμβάλλουν, εντάξει. Επομένως, τι έλεγα. Η Μυκηναϊκή γλώσσα, λοιπόν, η οποία τι έγινε, να σας πω και αυτό. Όταν παντρεύτηκε ο Αστέριος, λοιπόν, ο γιος του Τεκτάμου στην Κρήτη, που ήταν ο δεύτερος βασιλιάς, πριν από το Μήνο παντρεύτηκε την Ευρώπη από την ελληνική Φινίκη, γιος της Φινίκης, της Ευρώπης ήταν ο Μήνος ο πρώτος. Ο Μήνος. Ο Σαρπιδόν και ο Ραδάμαντης. Και βασίλευσε ο Μήνος. Άρα το Μήνος είναι τίτλος και έχουμε και Μήνωα μετά αιώνες στα Τροϊκά. Δεν έχουμε, που πήγε μαζί με τον Αγαμέμνονα, να πήγε και ο βασιλιάς της Κρήτης. Και έχουμε και το όνομά του. Ωραία. Και επομένως ο Ιδωμενεύς. Πολύ ωραία, αλλά είναι αιώνες μετά. Και μετά όπως λοιπόν ενώθηκε η θαλασσοκρατορία των Κρητών με τις αποικίες της Αργίας Ιούς που ήταν από την Πελοπόννησο. Η γιαγιά της Ευρώπης ήταν από την Πελοπόννησο, Πελοποννήσια. Ωραία, άρα ο βασιλιάς της Κρήτης, ο Δωριεύς, πήρε Πελοποννήσια. Για να το καταλάβουμε, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, έχετε δίκιο. Γι' αυτό τα λέω έτσι. Και έτσι και κουλτουριάρικα. Τι να κάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ίδιο έγινε και επί Περσέως. Και ο Περσεύς πήρε πάλι της Φινίκη, των απικιών της Αργίας Ιούς πριγκίπισσα. Δεν πήρε την Ανδρομέδα. Πήρε την Ανδρομέδα. Επομένως ενώθηκε η αυτοκρατορία η Μυκηναϊκή, συνεχίστηκε, που είχε πρόγονο τη θαλασσοκρατορία των Κρητών. Αλλάξαν οι βασιλιάδες δηλαδή. Πολύ ωραία. Όπως αλλάξανε και στην Μητρόπολη και έγινε ο Αγαμέμνον αρχηγός, των Μυκηνών ο βασιλιάς. Ωραία. Επομένως, η μινωική διάλεκτος, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν τα δωρικά της στοιχεία αν έχετε διάθεση. Είναι δημοσιευμένα. Τα έχουμε δημοσιεύσει. Τα ίδια δωρικά στοιχεία λοιπόν διατηρούνται και αιώνες μετά στη Μυκηναϊκή την Καημένη. Και μας λένε, ακούμε κάτι πράγματα και τρελαινόμαστε, ότι λέει η Μυκηναϊκή διάλεκτος έχει και χ και φ και θήτα. Δεν έχει. Δεν έχει. Καταλάβατε τι μας λένε, ότι έχει και τα Αττικά, λέει, και να καλύπτει και την Αττική. Λες και ήταν υποχρεωμένη να καλύπτει και την Αττική, ή είχε η Αττική διάλεκτος ανάγκη, που ήξερε τις μεταβολές, να διαβάσει τα Μυκηναϊκά. Μια χαρά τα διάβαζε. Εντάξει, για να είμαστε σοβαροί, σε αυτή τη χώρα προσπαθούμε τουλάχιστον.
Ωραία, και πάμε στο πάρτε του καθηγητού μας του Προπονά το βιβλίο, που είναι και πιο βατό, που προσεγγίζει και εξηγεί την μυκηναϊκή γλώσσα. Και τι μας λέει ο καθηγητής? Κάνει πάλι μυκηναϊκά και αττικά, γιατί έτσι τα καταλαβαίνουμε, σωστό, και λέει, αυτό είναι του Βέντρης, και δίπλα βέβαια είναι η αγορά αυτό, και δίπλα σε τούτο, που είναι αλφάβητο λατινικό, δηλαδή δικό μας αλφάβητο, που το πήγε, είπαμε πια, το πήγε η Νικοστράτη με τον Ευανδράκο, το πήγε δίπλα, και η αρχαία ιό το πήγε αλλού, στην Ασία και στην Αφρική. Αυτό το ίδιο, τα πελασγικά γράμματα που τα λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά ποιος τη διαβάζει? Την έχουμε καταργήσει και από το Πανεπιστήμιο. Άρα, κάπα μυκηναϊκών, γάμα αττικών. Έτσι δεν είναι? Α, ωραία. Και εκάρα, πάμε τώρα στο εκάρα, που τι μας λέει ο Βέντρης? Αν έχω διπλά όμοια δεν τα γράφω. Μα λέει ο Βέντρης, τα λέμε εμείς. Άρα αυτό μπορεί να ήταν και με δύο. Και το γράφω και στα ελληνικό αλφάβητο, το ίδιο είναι. Α, ωραία, και αυτό εδώ δίπλα ο καθηγητής Προμπονάς, όπως και ο Βέντρης το είχε αποκτηματογραφήσει, μας το γράφει εσχάρα ο καημένος. Έτσι δεν είναι? Το βιβλίο του καθηγητού μας που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, σας λέω, μυκηναϊκά. Και άρα από εδώ τι έχουμε? Δύο κάπα μυκηναϊκά, σίγμα χ αττικών, έτσι δεν είναι? Α, δεν έχει δηλαδή χ ρημάδα η μυκηναϊκή διάλεκτος, έχει δωρικόν κάπα όπως είδαμε. Έτσι δεν είναι? Α, και δεν έχει και σίγμα, έχει κάπα. Άρση της Ινδοευρωπαϊκής Θεωρίας. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, θα σας δώσω μόνο που μπορείτε να τα βρείτε, τα άλλα δεν προλαβαίνω να σας το πω. Στο δίγαμα, στο βιβλίο έχουμε παραδείγματα για το δίγαμα, σε όλες τις ελληνικές διαλέκτους μεταξύ αυτών και της Μικράς Ασίας, δηλαδή λιδικά, αφρυγικά, που είναι όλα ελληνικά αυτά, έτσι. Και μας τα μελετάει ο κύριος Ερδογάν. Και εμείς δεν τα μελετάμε. Λες και θα τον ρωτάγαμε για να τις μελετήσουμε. Α, κάναμε έδρα στο Πανεπιστήμιο, το ρημάδι, να τις μαθαίνουμε. Τι να κάνουμε? Και στο βιβλίο «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσης», έτσι, έχουμε γράψει ένα άρθρο για τη διατήρηση και για την ετυμολόγηση των συγχρόνων γλωσσών και των αρχαίων γλωσσών από τις διαλέκτους, με βέβαια όχι μόνο τις δωρικές διαλέκτους χαρακτηριστικά, αλλά και των αιωλικών και των ιωνικών κλπ, που τις βλέπουμε ξεχωριστά. Στο ηχόρ 17 έχουμε για την ετυμολόγηση της σανσκριτικής γλώσσης από τα ελληνικά. Στο 5 έχουμε την άρση του Κέντουμ και Σατέμ, την αντίκρουση της Ινδοευρωπαϊκής Θεωρίας. Στο 1 έχουμε, στο ηχόρ 1, το 2001, το 2000, με συγχωρείτε, τα ξέχασα κιόλας, έχουν περάσει χρόνια, γεράσαμε, έχουμε άρθρο για τα στοιχεία τα ελληνικά τότε στην γραμμική Α, δηλαδή στη μινωική γραφή. Στο ηχόρ 19 έχουμε το μυκηναϊκό γλωσσικό ιδίαμα που σας είπα ότι δεν έχει δωρικά στοιχεία. Μετά έχουμε μια σειρά που δείχνουμε αυτά που λέει ο καθηγητής Γιώζεφσον της Χαϊδελβέργης, που είπε ότι Hellenicum Pacificum, είπε ο καθηγητής, και το έγραψε σε ένα Ινδοευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, ότι οι γλώσσες που μιλούνται από όλη την Ασία, από τη Χαβάη στα νησιά μέχρι την Αμερική, μέχρι την Ίσο του Πάσχα, έχουμε ελληνικές λέξεις. Και τι ελληνικές λέξεις? Αλόπεκα την Αλεπού, τέτοια πράγματα, άρτο το ψωμί, τα λέει ο καθηγητής. Και έχουμε βρει και εμείς με τον κύριο Δωρικό, έχουμε βρει και έχουμε δημοσιεύσει λέξεις επιπλέον. Εντάξει, αλλά η ιδέα είναι του καθηγητού Γιώζεφσον. Και ο καθηγητής Γιώζεφσον είδε και το βιβλίο μας για τους Ίνκα. Οι Ίνκα μιλούσαν ελληνικά και έγραψε στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του αυτού για τον ελληνισμό του Ειρηνικού ωκεανού.
ο οποίος στην αρχαία εποχή ήταν Ινδικός μόνο, το έχουμε πει αυτό, εντάξει, και επομένως έγραψε ότι σύγκρινε τις λέξεις που είχαμε εμείς στο βιβλίο μας ως Αμερική, με την Ελληνική Αμερική δηλαδή, και η Ελληνική Αμερική είναι πλέον, έχει αποδειχθεί, Πλούταρχος και δεν συμμαζεύεται, το ταξίδι των Μινωητών, που φέρνανε λέει και 20 και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τόνους, είχαν εξορίξει χαλκό στον Καναδά, μπράβο, είδες, ξεχνάω, στον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου, εκεί που μας λέει ο Πλούταρχος ότι παιδιά ξέρετε, όπως πάμε προς τα δυτικά Ισλανδία, την Ισλανδία, γιατί το βάλαμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το έχει βάλει ο κύριος Τσικριτζής, στον υπολογιστή, και έχει κάνει την αποτύπωση του ταξιδιού, και πάμε λοιπόν στην Ισλανδία, αυτό που περιγράφει ο αρχαίος συγγραφέας, και πάμε λέει προς τα δυτικά, αλλά ξέρουμε που πάμε, την Ισλανδία προς τα δεξιά, και φτάνουμε λέει σε τρία σημεία, αν είναι δυνατόν, που απέχουν το ίδιο μεταξύ τους, και εκεί σηκώνουμε τα χέρια. Και μετά καταλαβαίνουμε ότι το μετρήσανε, δεν πάμε σε υπερφυσικά πράγματα, γιατί λένε και κάτι αηδίες, το είδαν από πάνω λέει. Όχι ρε παιδιά, το μπήκανε στο πλοίο που πηγαίνανε και το διανύσανε τα τρία σημεία και είδανε Γρυλανδία. Πώς τη λένε, Newfoundland και νήσος Μπάφιν απέχουν το ίδιο χεροπολί. Και είναι στην είσοδο του κόλπου του Αγίου Λαβρεντίου που βρήκανε και οι Αμερικανοί μέσα να λείπουνε τα... Λείπανε εξόριξη χαλκού από τους Μυκηναίους και τους... Άρα αυτά είναι αλήθεια και πρέπει να τα μελετάει η επιστήμη αυτή η ρημάδα εδώ. Τώρα πήγα αλλού και τα ξέχασα τι έλεγα. Εδώ λοιπόν και έχουμε λοιπόν και προς την Αμερική άρθρα και έχουμε και για την Αμερική άρθρα. Ωραία. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Και στο βιβλίο Υπερβόρειοι Έλληνες έχουμε τη Βόρειο Ασία σε σχέση με τη Νότιο Ασία. Άρα και οι γλώσσες της Βορείου Ασίας έχουμε, αναμένεται να είναι, να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως η Φιλανδική, την οποία την αποδείξαμε. Άρα άρση όχι μόνο της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, και άλλων γλωσσολογικών ατοπιών, όπως λέει, γιατί μας είπαν ότι είναι αραλουλταϊκή η Φιλανδική. Δεν υπάρχουν ομογλωσσίες άλλες, λοιπόν, τι να κάνουμε. Ωραία. Και η Λατινική το ίδιο, έχει δωρικά στοιχεία. Απλά σας θυμίζω ότι η Σπάρτη λέγεται Σπάρτα, χαίρο πολύ, έτσι. Και επομένως δεν μπόρεσα να σας πω, ας πούμε, παραδείγματα από τις λιθουανικές γλώσσες, οι οποίες θα σας πω μόνο αυτό και τελειώνουμε. Θυμάστε ότι μάθαμε εκείνα τα ρήματα Ισμή, δεν τα μάθαμε. Τα μάθαμε παπαγαλία και αυτά τα ρημάδια, έτσι όλα παπαγαλία. Και νομίζαμε ότι όταν δίναμε αρχαία δίναμε κινέζικα, έτσι νομίζαμε. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, και λήγανε στο τρίτο ενικό εσύ, δεν λήγανε αυτά τα κολοκύθια. Δείκνει μη δείκνεις δείκνηση. Και πάμε και διαβάζουμε στις διαλέκτους πάλι, που έχει γράψει γραμματική και ποιος, και ο Κοφινιώτης, ο σπουδαίος μας φιλόλογος, 1850, και υπάρχει κυκλοφορή. Και λέει ότι οι σμή ρήματα είχανε και η δωρική διάλεκτος, και η αιωλική διάλεκτος και η αττική διάλεκτος βέβαια. Η αττική διάλεκτος η καημένη την είχε να καλύπτει και την ιωνική σε σύ την είχε. Το τρίτο ενικό δεν το είχε σε τι. Η δωρική όμως διάλεκτος είναι τι. Ανοίχτε όποιο λεξικό θέλετε. Θέλετε σερβοκράτικο, πάρτε ό,τι θέλετε και να δείτε τα ρήματα τα σλαβικά καταρχήν. Για να καταλάβουμε κάτι σας λέω τα σλαβικά. Όλα τελειώνουν σε τι. Αν γράψετε ελληνικά το ρήμα το... Έχω παραδείγματα σας πω, αλλά θα σας πάω την ώρα, δεν μπορούμε άλλο, γιατί πρέπει το χώρο να τον, να τον απελευθερώσουμε. Άρα, δωρικά ρήματα πήγανε εις μη στους Σλάβους. Πότε είχαν πάει. Αυτοί μας ήρθανε μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Δεν μας ήρθανε από πάνω και μας και ήταν η τύχη μας η μαύρη. Μας ήρθανε από πάνω και μας ήρθανε και δίπλα οι Μογγόλοι. Μας ήρθανε δίπλα. Το υπόβαθρο όλων αυτών των από κάτω ήταν ελληνικό.
άμα διαβάσει την ιστορία. Ωραία. Άρα η γλώσσα, δεν την πήρανε όμως τη γλώσσα οι Σλάβοι όταν ήρθαν από πάνω, την είχαν από την πατρίδα τους, την οποία ξέρουμε που ήταν, και την έχουμε βάλει και στο βιβλίο μας «Υπερβόρεια Έλληνες». Ξέραμε που ήταν οι Σλάβοι, κάτω από τη Φιλανδία, αλλά στην Ασία. Ωραία. Και εξηγούμε εδώ την ελληνικότητα, πώς φτάσανε τα ελληνικά στοιχεία στη Φιλανδική, και εξηγούμε και πώς φτάσανε οι Σλάβικες γλώσσες, τις οποίες βέβαια μας φέρανε μαζί τους, τα ελληνικά στοιχεία τα είχαν πάρει από εκεί. Που λέει ο καημένος ο Στράβων και οι γεωγράφοι, ποιος τους διαβάζει, ποιος μας τους διδάσκει, ότι όσο πηγαίναμε, λέει, στην Ασία μέχρι τον άλλο ωκεανό που είναι ανάμεσα Ασία και Αμερική, σε όλη την Βόρειο, που ήταν και η υπερβορέα του Θεού Απόλλωνος εξού και ο τίτλος. Α, μάλιστα, λέει, Ελληνίδες πόλεις. Μα οι Ελληνίδες πόλεις, οι ρημάδες, ήταν και γλώσσα και πολιτισμός. Δεν ήταν μόνο πολιτισμός, δεν πάει μόνο του το θέατρο. Η γλώσσα που το λέει είναι ελληνική. Και οι άνθρωποι εκεί που είχαν, δεν λέμε ότι δεν είχαν καθόλου γλώσσα, που είχαν όμως μία πρωτόλια γλώσσα, πήραν όλα αυτά τα που τους πήγανε, είχαν την τύχη και τους πήγανε εκεί. Και εμείς τώρα γίνονταν σκαφές στη Φαναγόρια, στην Κριμαία, στην Ασία, μέσα δεν ασχολούμεθα η αρχαιολογία. Και βγάζουν στην περάσματα και οι Τούρκοι που ανασκάπτουν στη Λιβύα, στην Καρία και δεν συμμαζεύεται, τα δικά τους. Φέρνουν και τους Ινδοευρωπαίους, που έχουν άλλα συμφέροντα οικονομικά στην Τουρκία, τους φέρνουν για να υποστηρίξουν και τα ότι είναι Ινδοευρωπαίοι και Τούρκοι. Τι να κάνουμε. Ωραία. Και αυτό το τι λοιπόν, σε αυτό το τι λείπουνε, λήγουνε όλα τα ρήματα των σλαβικών γλωσσών, πάρτε όποια θέλετε, της σανσκριτικής, η οποία δεν είναι καθόλου όπως την ονομάσανε, ξέρετε από πού την ονομάσανε, αυτό το σαν είναι το χωρίς το γαλλικό, αν είναι δυνατόν. Και δίπλα είναι το ρήμα κρίνο, που σημαίνει χωρίζω, διαχωρίζω. Άρα είναι αυτή που δεν έχει όμοιο. Αυτό έτσι μας την ονομάσανε, τη σανσκριτική. Έχει λοιπόν και αυτή τα ρήματά της σε τι. Και όχι μόνο έχει τα ρήματά της σε τι, έχει και τα θέματα σε δωρική διάλεκτο. Παραδείγματος χάρη, αυτό που σας γράφω είναι το ρέο. Στο σανσκριτικό λεξικό. Τι είναι αυτό, να το γράψω ελληνικά. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα του ρήματος ρέο, γιατί το ρήμα ρέο το καημένο έχει σίγμα στην αρχή, άρα και δίγαμα, και γίνεται δασία το πρώτο δίγαμα. Στο δεύτερο όμως είναι και άλλο δίγαμα, άμα το γράψω με έψιλον αττικό, γιατί εγώ έχω ρεύμα, το ρεύμα, και για να γίνει η δίφθονγκος όπως εξηγήσαμε θέλω και άλλο δίγαμα. Άρα έχει δύο δίγαμα το αττικόν ρέο. Αλλά επειδή το ρήμα είναι και σρεύ, άρα και ρεύ, και ραβ, δηλαδή σραβ, ετυμολογεί η ελληνική ρίζα και το σανσκριτικό. Άρα είπαμε ένα σοβαρό παράδειγμα. Και η τρίτη ομάδα γλωσσών, και τελειώνουμε με αυτό, η οποία λήγουν σε τι, είναι οι λεγόμενες βαλτικές γλώσσες, οι οποίες ποιες είναι, δεν είναι η εστονική μέσα. Η εστονική είναι φιλανδική. Ωραία. Ποιες όμως είναι οι τρεις? Είναι τρεις πάλι οι γλώσσες οι βαλτικές. Γιατί ξεχνάμε την προσική. Του αυτοκράτορου Φρεντερίκου του τάδε. Μίλαγε βαλτικά ο αυτοκράτορα αυτός της Προσίας. Και η Προσία είναι κοντά στην Πολωνία. Και άμα πάτε στην Πολωνία, τα ρήματα αυτά δεν λείπουν σε τι, λείγουν σε σύπαχή. Τέτοιο. Λείγουνε. Άρα αυτές οι γλώσσες που αναφέραμε όλες έχουν δωρικά και ελληνικά στοιχεία γενικώς, και από εδώ πρέπει να ετυμολογούνται. Άρα το ετυμολογικό μας λεξικό πρέπει να καθίσουμε κάτω να το ξαναγράψουμε, και αυτό είναι βέβαια υποχρέωση και των καθηγητάδων μας. Και να μην γελιοποιούμεθα ως χώρα με την ιδοευρωπαϊκή θεωρία, να κάτσουμε να ξεστραβώσουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.